Προστάθη, τι έχουν κάνει εδώ οι Σούπερ Τραμπέ. Ναι, αριστούργημα. Να το δείξουμε το εξώφυλλο, νομίζω ότι είναι και ταλαιπωρημένο. Μας αρέσουν αυτοί οι δίσκοι που έχουν γράψει. Crime of the century. Το έγκλημα του αιώνα. Ναι. Και το γεγονός ότι ο δίσκος είχε κυκλοφορήσει μεν στην Ελλάδα, αλλά σε περιορισμένα αντίτυπα, δηλαδή ότι δεν πίστευε η εταιρεία ότι θα πουλήσει. Και λέει, βγάλε λίγα να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή περιορισμένα αντίτυπα, λέει το αυτό. Αυτό που ήθελα να πω είναι το. Φαίνεται, φαντάζομαι. Είναι ταξιδεμένο. Πόσο χιλιόμετρα έχει γράψει αυτό το βινύλιο, πόσο ταλαιπωρημένο είναι. Και δεν ξέρω γιατί, αλλά όσο πιο ταλαιπωρημένα είναι τα βινύλια, όσο περισσότερη φασαρία έχουν στον ήχο, όσο περισσότερα χράτς-χρούτς, θόρυβο κτλ. Τώρα μας αρέσουν πιο πολύ. Ενώ τότε μας εκνεύριζε. Ναι. Και παίρνουμε τα πινέλα με το νερό να πούμε και θα βάφαμε με νερό για να μην κάνουν άσε. Αυτός είναι ο Ρότζερ Χότσον, βέβαια, και η Σούπερτραμπ 1973. Το τραγούδι λέγεται School, κυρίες και κύριοι, και έτσι ξεκινάει το βινύλιο σήμερα. Σας θέλουμε κοντά μας. Επικοινωνείτε μαζί μας με τους γνωστούς τρόπους. Βερονίκη, γεια σου. Έχουν ξεκινήσει ήδη τα μηνύματα, Αντώνη. Καλησπέρα σε όλους. Μεγάλη φαν εδώ, γράφουν ήδη πόσο σας αγαπάνε, πόσο θέλουν να μεταφέρουμε το μήνυμα. Η Μαρία συγκεκριμένα λέει είναι μεγάλη θαυμάστρια, σας παρακαλώ πείτε το. Μαρία, δεν είσαι μόνο εσύ, Μαρία, που είσαι θαυμάστρια. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Το τραγούδι έναρξης του βινιλίου λέγεται Yeah, that girl is the one for me. Και νομίζω ταιριάζει απόλυτα στην Πάολα που είναι σήμερα μαζί μας. Σήμερα στο βινίλιο, όπου την περιμέναμε αυτή την εκπομπή, γιατί μας αρέσουν οι αντιθέσεις. Μας αρέσει μάλλον να μην πιστεύουμε στις αντιθέσεις. Μας αρέσει να. Οι αντιθέσεις καμιά φορά είναι ο κανόνας. Να καταργούμε τις προκαταλήψεις, ακόμα και όταν τις βιώνουμε εμείς οι ίδιοι. Και νομίζω ότι αυτό θα συμβεί σήμερα. Σήμερα είναι η εκπομπή για την Πάολα, με την Πάολα, και όπως έλεγε το τρέιλερ. Ζωντανά, ακουστικά, unplugged, και όπως ίσως δεν την έχετε ξανακούσει μέχρι σήμερα. Η μουσική θα μιλήσει κυρίαρχα, αλλά θα έχουμε, αισθάνομαι, και μία όμορφη συζήτηση μαζί της. Και αυτό που της είπα πριν βγούμε στον αέρα είναι ότι το μόνο που έχω, και σε μεγάλο βαθμό έχουμε, γιατί μιλάω και για το Στάθη που γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι τελείως διαφορετικά τα ακούσματά μας, είναι ότι έχουμε ένα καταπληκτικό ένστικτο σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι πολύ αστείο αυτό που κάνουμε τώρα. Είναι για τηλεοπτικούς λόγους. Μιλάμε για αυτήν, λες και δεν είναι μπροστά, αλλά είναι εδώ δίπλα μας. Αλλά εσείς δεν την έχετε δει ακόμα. Είναι αυτό το καταπληκτικό ένστικτο που έχουμε για αυτόν τον άνθρωπο, το οποίο εκπέμπει κάτι το οποίο μας ταιριάζει τόσο πολύ. Είπες μια λέξη χθες όταν προανήγγειλες τη σημερινή εκπομπή. Είπες ότι έχει μια ροκιά. Η ροκιά δεν είναι μόνο η μουσική, είναι η άποψη, είναι η. Το στυλ που έχει κάνει, και εγώ αυτό το ένιωθα πρώτη τη γνωρίσω. Και πολλές φορές η ροκιά πηγαίνει και κόντρα στη μουσική. Δηλαδή, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε και οι δύο ότι υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες οι οποίοι θεωρητικά και τυπικά σε ό,τι αφορά το μουσικό είδος τους κατατάσσεις στο ροκ, αλλά λίγη σχέση έχουν με αυτό που λέμε ροκιά. Και αντιθέτως, υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες οι οποίοι δεν τους κατατάσσεις μουσικά σε καμία περίπτωση στη ροκ μουσική, αλλά έχουν πολύ μεγαλύτερη σχέση με αυτό που λέμε ροκιά. Και άσε το ελληνικό τραγούδι στην άκρη, μία λέξη. Ella Fitzgerald. Αυτή και αν είχε ροκιά, ας πούμε. Ή για παράδειγμα, τι είναι πιο ροκ, ο Bon Jovi ή η Prodigy? Σαφώς η Prodigy, 100%. Μην με χτυπάσεις με πολλά. Παράξενη εισαγωγή. Σήμερα έχουμε λοιπόν την εκπομπή για την Πάολα και με την Πάολα. Και όταν έχεις έναν τέτοιο άνθρωπο δίπλα σου, θα ξεκινήσουμε. Και το πρώτο πράγμα που θέλουμε να ακούσουμε από αυτήν είναι, τι άλλο βέβαια, μουσική. Μυστή Έλα λίγο, μόνο για λίγο. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρίσκω. Καλώς ήρθες και είναι μεγάλη μας χαρά που είσαι εδώ. Χαιρόμαστε που θα κάνουμε αυτή την εκπομπή σήμερα μαζί σου. Θέλουμε τόσο πολύ να σε γνωρίσουμε. Μας έφερε κοντά η πρώτη εκπομπή του Βινυλίου φέτος, που ήταν η εκπομπή για τον τεράστιο Διονύση Σαβόπουλο από πολλές και διαφορετικές απόψεις. Και είχε γίνει εκείνη πολύ όμορφη έκπληξη, γιατί ο Διονύσης πολύ ανοιχτά και πολύ όμορφα είχε μιλήσει με τόσο καλά λόγια για σένα, και είχες κάνει εκείνη την έκπληξη. Ποια ήταν η αίσθησή σου από εκείνη τη στιγμή? Γιατί ήταν μια στιγμή που έκανε αίσθηση, αλλά η δικιά σου αίσθηση από εκείνη τη στιγμή ποια ήταν? Καταρχάς, ας ξεκινήσω να πω πως ντρεπόμουν πολύ. Ναι. Βέβαια. Δεν φάνηκε καθόλου. Δεν φάνηκε καθόλου, όχι. Ντρεπόμουν πάρα πολύ. Εγώ το κατάλαβα λίγο. Και εγώ το κατάλαβα. Ναι. Okay. Μήπως είναι ψέματα στάθη? Όχι, δεν λέω καθόλου ψέματα. Σε είδε να μπαίνεις μέσα πολύ δυναμικά, θα του κάνω έκπληξη τώρα. Με αυτό το στυλάκι. Μάλιστα. Δεν κατάλαβα καθόλου. Εγώ όμως διέκρινα μία συστολή. Ντρεπόμουν πολύ. Εντάξει, είναι και ογκόλυθος εδώ που τα λέμε ο Σαβόπουλος. Δεν είναι. Είναι ο Σαβόπουλος. Συμφωνώ απόλυτα. Θα μπορούσα να ντραπώ και με κάτι μικρότερο. Είμαι έτσι εγώ ως άνθρωπος. Δεν σε αρέσει να λένε καλά λόγια για σένα, δηλαδή? Σαφέστατα. Τι σε κάνει να ντρέπεσαι τότε? Δηλαδή λένε πω άλλο είναι πολύ φοβερό. Έκπληξη στο Διονύση Σαβόπουλο. Okay. Ναι. Και πώς ένιωσες όμως? Ήταν όμορφο που καθίσατε? Ήταν πολύ όμορφο, ήταν όμορφο που τραγούδισα ένα τραγούδι δικό του, το οποίο το ερμήνευσες εκπληκτικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Συμμετείχε και ο ίδιος κάποια στιγμή. Ξέρεις τι, μπορούμε να ξεκινήσουμε κάνουμε διάφορα δωράκια εμείς στους ανθρώπους που είναι εδώ. Ίσως θα το έχεις καταλάβει. Είστε καλά παιδιά. Ναι. Και ο Στάις ειδικά όταν κοιμάται είναι καταπληκτικό παιδί. Και ένα από τα δωράκια που σκεφτήκαμε να κάνουμε σήμερα, αν και είσαι στην εκπομπή Βινύλιο, δεν έχεις κυκλοφορήσει Βινύλιο ποτέ? Όχι. Οι δισκογραφίες όταν ξεκίνησε είχαν σχεδόν και τα CD είχαν καταργηθεί, σχεδόν ή όχι. Θέλω να πω, επειδή μου το λέω στον καιρό του MP3, δηλαδή είσαι πολύ φρέσκια στον χώρο. Ευχαριστώ. Δεν στο λέω σαν κόμπλιμα, το λέω σαν χρονική αξία. Μακάρι να είχα κάνει κι εγώ ένα Βινύλιο. Ναι, μάλιστα. Δεν έχει κάνει ποτέ όμως. Ωραία. Αυτό εδώ το Βινύλιο λοιπόν που κρατάω στα χέρια μου, το οποίο αν το βάλω να παίξει τώρα και το ακούσουμε. 45 στροφών. 45 στροφών. Τυπώσαμε, μπήκαμε στη διαδικασία και τυπώσαμε σε Βινύλιο. Τέλειο. Το κάναμε, αυτό έγινε, το τυπώσαν στην Αγγλία αν δεν κάνω λάθος, έγινε και εξώφυλλο. Οπότε το πρώτο σου Βινύλιο, η πρώτη φορά που η φωνή σου έτσι έχει καταγραφεί και έχει τυπωθεί σε Βινύλιο, είναι από την εκπομπή Βινύλιο Και είναι η ερμηνεία σου που έγινε. Ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ για το δώρο που μου κάνετε. Και θα είναι αυτό το πρώτο δώρο, γιατί έχουμε διάφορα δώρα τα οποία θα σου δώσουμε. Α, έχω κι άλλα. Είναι αυτό εδώ. Δεν μου λες με ποιο τραγούδι ξεκίνησες? Τη δισκογραφία μου. Όχι, όχι. Σήμερα τι ακούσαμε? Με το Ξαφνικός έρωτας της Ελένης Βιτάλη. Η Ελένη Βιτάλη, από ό,τι έχεις δηλώσει, είναι. Η αγαπημένη μου. Είναι η αγαπημένη σου. Από παιδί. Είναι το πρότυπό σου καλλιτεχνικά, δηλαδή. Βέβαια, βέβαια. Σε αυτήν ήθελες να μοιάσεις. Οποία... Αν όχι να μοιάσω. Ήταν αυτή που άγγιζε πάντοτε την καρδιά μου όταν τραγουδούσε. Δεν μου λες, πες μου κάτι με όλη την ειλικρινή, έτσι ανοιχτά. Δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου. Μπήκα στη διαδικασία, είναι η Ίντρη. Μπήκα στη διαδικασία και πληροφορήθηκα διάφορα πράγματα που έχουν σχέση με σένα για την εκπομπή αυτή. Και ένα από αυτά, μια πληροφορία που μου ήρθε, είναι ότι παρά το γεγονός ότι έχεις δηλώσει ανοιχτά ότι η Ελένη είναι το πρότυπό σου και την αγαπάς τόσο πολύ, και σήμερα ξεκίνησες και με ένα δικό της τραγούδι. Παρόλα αυτά, η ίδια είχε τοποθετηθεί λίγο παράξενα κάποια στιγμή. Ή τέλος πάντων είχε πει την άποψή της για σένα, ανθρώπινα και πέρα, γιατί ζούμε σε μια εποχή που όλοι λένε, ο ένας λέει, ο άλλος λέει, μπορούμε να βρούμε πολλές απαντήσεις, να δώσουμε έτσι κάποιες ατάκες που να έχουν και λίγο ανθρώπινα. Πληγώθηκες όταν άκουσες την Ελένη που είναι το πρότυπό σου? Όχι, δεν πληγώθηκα, στεναχωρήθηκα. Όχι για μένα. Έχουν πει αρκετοί άνθρωποι πως το φόρεμά μου είναι κοντό. Ναι. Και εκεί πού το πρόβλημα? Όχι, σίγουρα δεν, για μένα κιόλας δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Στενοχωρήθηκα διότι την αγαπώ πάρα πολύ, όπως είπα και πριν. Δεν περίμενα να ακούσω από αυτή την τεράστια τραγουδίστρια να ασχοληθεί απλά με το φόρεμά μου. Ναι. Ναι. Θα προτιμούσα να πει ότι αυτό το κορίτσι δεν τραγουδάει πολύ καλά. Θα είχα κάποιο λόγο να καταλάβω. Τώρα απλά δεν κατάλαβα αυτό και στεναχωρήθηκα. Ναι. Δεν μ' αρέσει να πω αυτό το πράγμα για την ίδια. Όμως βλέπω δεν κρατάς τίποτα, έτσι. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, εντάξει, μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γενικότερα δεν κρατάς κάτι, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, μου έχουν πει και νομίζω το διαπιστώσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι δεν συνηθίζεις να λες χρόνια πολλά. Αυτό που συνήθως λες είναι καλή ψυχή. Ισχύει αυτό? Λέω χρόνια πολλά, αλλά ναι, λέω καλή ψυχή. Τι σημαίνει για σένα αυτή η κουβέντα? Τι σημαίνει αυτή η φράση? Έτσι όπως ακούγεται, καλή ψυχή. Συναντάς καλές ψυχές τη σημερινή μέρα? Φυσικά, συναντώ. Πώς σου φαίνεται ο κόσμος μας σήμερα? Νομίζεις ότι γύρω μας οι περισσότεροι άνθρωποι είναι αυτό που λες, είναι καλή ψυχή, ή η κοινωνία έχει αρρωστήσει λίγο και υπάρχει μια τάση για κάποιο λόγο προς ένα θυμό που πολλές φορές εκφράζεται και με ένα μίσος προς συνανθρώπους μας, με διαφορετικότητα? Θέλω να συναντώ καλές ψυχές, με κάνει καλύτερο άνθρωπο. Γενικά θέλω να είμαι καλά. Για να είμαι καλά πρέπει να βλέπω καλές ψυχές. Το βλέπεις όμως? Γίνεται? Το βλέπω. Δεν μπορώ να μην δω και κακές ψυχές. Για όνομα του Θεού, υπάρχουν όλα εκεί έξω. Προσωπικά πιστεύω ότι ακόμα και οι άνθρωποι που για κάποιο λόγο σήμερα, και πολλές φορές ίσως όλοι, σε όλους μας έχει συμβεί αυτό, μπορεί να παρουσιάζουν ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι, να βγάζουν στην επιφάνεια τουλάχιστον μια κακία, δεν σημαίνει ότι η ψυχή δεν είναι καλή. Νομίζω ότι όλα αυτά που μας οδηγούν μερικές φορές στο να φερόμαστε ή να εκτονώνουμε ένα θυμό ή αποθυμένα ή οτιδήποτε άλλο προς τους συνανθρώπους μας, εκφράζοντας περισσότερο αρνητισμό ή εκφράζοντας περισσότερο πολλές φορές ακραία και μίσος. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε στη Μεγάλη Εβδομάδα και συγχρόνως πίσω μας έχουμε ένα ακόμα περιστατικό στον πλανήτη Γη τρέλας, παράνοιας, με όλα τα γεγονότα στη Σρι Λάγκα κτλ. Παρ' όλα αυτά, δεν πιστεύω ότι αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καλές ψυχές. Δεν ξέρω αν υπάρχει αφέλεια σε αυτό που θα πω, αλλά συνεχίζω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι κατά βάση και εξορισμού καλοί. Έχουν καλοσύνη μέσα. Θέλω να νιώθω κι εγώ έτσι, λοιπόν. Και υπάρχουν διάφορες συνθήκες οι οποίες οδηγούν τους ανθρώπους στο να φέρονται μερικές φορές με άσχημο τρόπο προς τους συνανθρώπους τους. Συμφωνώ και ταυτόχρονα κάπου διαφωνώ κιόλας. Πού διαφωνείς? Εντάξει, θέλω να το βλέπω έτσι όπως ακριβώς το βλέπεις κι εσύ. Άλλο το θέλω να το βλέπω όμως και άλλο τι γίνεται στην πράξη. Μα και ο Αντώνης στην ουσία θέλει να το δει έτσι. Ναι. Είναι λίγο ευχή αυτό, έτσι. Είναι. Λένε πολλοί ψυχολόγοι ότι η φύση του ανθρώπου είναι διπλή. Είναι το καλό και το κακό σε κάθε άνθρωπο. Αυτό το είπε και ο Αντώνης προηγουμένως με διαφορετικό τρόπο. Και το διαλέγεις τι αφήνεις να βγει. Εσύ καταρχήν, όταν βλέπεις ανθρώπους που έχουν και αυτές τις δύο όψεις, πώς θα μείνεις απέναντι σε αυτό το πράγμα, πώς να αντιδράσεις? Λες, θα κρατήσω τα καλά σημάδια από σένα? Έχεις δεχτεί αρνητισμό? Φυσικά, είναι δυνατόν. Ενστικτοδός λειτουργώ εγώ έτσι κι αλλιώς πάντοτε. Δεν φοβάμαι ούτε το κακό. Φυσικά αγαπώ το καλό. Στην κατά κάποιο τρόπο έρευνα που κάνουμε πριν σε γνωρίσουμε, μας ήρθε από παντού αυτή η αίσθηση. Όλοι μας λένε για το πόσο καλό παιδί είσαι. Ακόμα και άνθρωποι που δεν έχουν άποψη περί του καλλιτεχνικού σου γίγνεσθε στυλ, πρέπει να είναι πάρα πολύ καλό παιδί όμως. Όλος ο κόσμος το λέει αυτό. Ναι, δηλαδή δύο πράγματα σε ακολουθούν. Πρώτα απ' όλα, πόσο αυτό που είπαμε και στο τρέλο, το πάθος στην ερμηνεία σου, οι ιδιαίτερες φωνητικές σου ικανότητες, η ψυχή που βγάζεις στις ερμηνείες σου, η δύναμη στη σκηνική παρουσία και πόσο καλό παιδί είσαι. Είσαι από την Χαλκιδική, έτσι δεν είναι? Είμαι από τη Σικιά Χαλκιδικής. Λιναράκια, όμορφο... Σικιά και τέτοια, ναι. Έχεις πάει? Πολλές φορές. Ναι, ναι. Πολλές φορές. Δεύτερο, από τα πιο όμορφα μέρη. Δεύτερο πόδι, ναι. Είναι έτσι κι αλλιώς το πιο όμορφο, γνωρίζεις. Είναι αναμφισβήτητο το πιο όμορφο. Τώρα η Σικιά είναι και το πιο όμορφο χωριό. Και είναι η βάση σου εκεί ακόμα? Είναι η βάση μου εκεί. Στην ουσία δηλαδή δεν έχω φύγει ποτέ. Εκεί έχεις, το σπίτι σου είναι εκεί, η οικογένειά σου, οι φίλοι σου φυσικά, είναι εκεί. Φυσικά, φυσικά. Όπου και να πάω, όπου και να φτιάξω ένα καινούριο σπίτι, θα είμαι πάντοτε φιλοξενούμενη, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Αθήνα. Εμένα το σπίτι μου είναι στο χωριό μου, είναι στη Σικιά. Τι ωραία. Και είναι κλειστή κοινωνία και έχεις πάρα πολύ καλές σχέσεις με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, έχουμε πληροφορηθεί και παράγεις και ένα κοινωνικό έργο για την περιοχή εκεί με τον τρόπο σου. Ξέρω ότι δεν σου αρέσει και πολύ να το συζητάς, αλλά συμβαίνει και σε λατρεύουν οι άνθρωποι. Τους αγαπώ πρώτα, εγώ θέλω να ξέρεις. Ναι. Ποιο τραγούδι θα τους χάριζες? Καταρχήν να σου δώσω το βινύλιο, ορίστε. Και να πούμε, Αντών, για το βινύλιο να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σπύρο Ρουχωτά, Giraffe Pressings, για την βοήθεια που έκανε. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο σου βινύλιο. Συνήθως δεν χαίρομαι με τα δώρα, διότι νομίζω δεν θέλω βασικά να ξοδεύονται οι άνθρωποι για να με πάρουν κάποιο δώρο. Δεν θέλω να μπουν στη διαδικασία να ψάξουν να βρουν τι ταιριάζει να μου πάρουν. Αυτό όμως. Το λέω ειλικρινά ότι μου άρεσε πάρα πολύ και χαίρομαι γι' αυτό το δώρο. Ελπίζω να σου αρέσουν και τα υπόλοιπα που... Είμαι σίγουρος ότι σήμερα θα δεχτείς ένα δώρο από αυτή την εκπομπή. Κάτι μου λέει, περιμένω να σου το δώσουμε όλη την εβδομάδα αυτό το δώρο, το οποίο θα δεχτείς σε λίγη ώρα. Να μην αγχώνεσαι καθόλου. Κυριολεκτικά σου το λέω, όλη την εβδομάδα περιμένω να έρθει η στιγμή να σου δώσουμε αυτό το δώρο. Αλλά σε λίγο. Όμως τώρα πάμε για το σπίτι σου, για τον τόπο σου, για τις Σικιά Χαλκιδικής. Ναι. Ποιο θέλεις να αφιερώσεις από αυτά που έχεις να πεις σήμερα? Λοιπόν, Γιάννη μου, αφού μας συστήσεις και την μεγάλη... Παρακαλώ. Ναι, το παλικάρι μου λοιπόν είναι ο Γιάννης ο Περδικάρης. Γιάννη, καλώς ήρθες. Είναι έτσι κι αλλιώς στην ομάδα μου. Συγγνώμη. Και σήμερα ήρθαμε παρεούλα εδώ για σας. Ωραία, πάμε λοιπόν για τη Σικιά Χαλκιδικής. Τώρα ξέρεις τι μου κάνεις, δεν ξέρω ποιο να πω απ' όλα. Η πρώτη, η παρόνηση είναι καλύτερη. Ωραία, πάμε. Με μακριά. Φεύγω, φεύγω, τόσα χρόνια φεύγω στην καρδιά μου όλο πιο κοντά. Ρίχνω στα μάτια μου ένα φως και κάνω ανάκριση μονάχος. Ο χωρισμένος μου εαυτός είναι που χώρισε τον κόσμο από λάθος. Άρα γιατί να φταίει, τι πονηρευόμαστε στο ξύπνιο και έναν ηλισμό μια αυτή που ανοίγει πόρτες το πρωί στο πρώτο χτύπο. Μέτρο, όλο πιο κοντά. Με φεύγω, φεύγω, τόσα χρόνια φεύγω στην καρδιά μου όλο πιο μακριά. Αν και όλη η ατμόσφαιρα με τη μουσική αλλά και με τις ερμηνείες σου σήμερα θα είναι αυτή που είναι, δεν χρειάζεται να την περιγράψω με λόγια. Παρ' όλα αυτά, να πάμε στο δεύτερο δώρο. Γιατί υπάρχει μια συγκυρία. Όχι, δεν θα είναι αυτό. Υπάρχει μια συγκυρία. Γνωρίζουμε μέσα σε όλα όσα θα πούμε σήμερα. Είναι η συγκυρία το ότι πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια να πούμε στην Παοκάρα καταρχάς. Να το και μόνο που λες Παοκάρα δεν χρειάζεται να ρωτήσεις τίποτα παραπάνω. Τα είπες. Μόνο η διατύπωση αρκεί για μας, αλλά και η Παοκάρα έχει να σου πει κάτι. Χαρά! Αυτό για σένα. Μωρό μου, καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω το πόσο σ' αγαπάω και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, παίρνω το τηλέφωνο να κλείσει. Δώσε κάτι τώρα. Εγώ πρέπει να πω ότι πέρα από φωνάρα, πέρα από τη θεάρα, είσαι πειρακούς πολύ, είσαι και Παοκάρα. Παοκάρα, για σένα, δες το! Νομίζω ότι αυτή θα ήταν η πιο βασαριόζικη στιγμή σήμερα. Αλλά βέβαια αυτό το βίντεο έγινε την στιγμή που τα παιδιά ήταν στα αποδυτήρια, αφού πλέον είχαν κατακτήσει το πρωτάθλημα. Και αυτό συνέβη μετά από 36 χρόνια. 34 χρόνια. Το λέγαμε χθες και στην εκπομπή. Εγώ ήμουν 16 χρονών όταν ο ΠΑΟΚ είχε πάρει το προηγούμενο πρωτάθλημα. Και εκτός από αυτό όμως ετοίμασαν και κάτι πολύ συγκεκριμένο να σου δώσουν. Όλα σας ευχαριστούμε για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρουμε ότι είσαι ΠΑΟΚ φανατική. Όχι μόνο είσαι φανάρα, είσαι και Παοκάρα όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά μας, το λιγότερο φυσικά, είναι να σου δώσουμε αυτές τις φανέλες του ΠΑΟΚ που πραγματικά τις αξίζει. Νομίζω ότι αυτό που θα σου δώσω τώρα πολλοί θα το ήθελαν να το είχαν στα χέρια τους, γιατί έχει συλλεκτική αξία. Αλλά το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ μετά από τόσα χρόνια είναι αυτή η φανέλα υπογεγραμμένη από όλους τους παίκτες του ΠΑΟΚ αμέσως μετά το πρωτάθλημα. Να έρθει. Όχι, μη σηκώνεσαι Παύλα, μη σηκώνεσαι. Γιάννη, βοήθησέ μας λίγο. Λοιπόν, αυτό είναι για σένα από τα παιδιά. Καλοφόρετη. Και... τι έκανε για το βράδυ που τελείωσε το μάτς με τον Λιβαδιακό και πανηγύρισε όλος ο τόπος, ή που ήσουν, α? Για να πω την αλήθεια, εκείνο το βράδυ το παιδάκι μου στο Μέγαρο χόρευε, είχαν κάνει μια παράσταση, οπότε γινόταν ταυτόχρονα αυτά. Κατάλαβα. Οπότε ήμουν στο παιδάκι, μάλλον... Ποια είναι η σχέση σου με την Παολίνα, με την κόρη σου, η οποία τώρα είναι πόσο χρονών? 16. Ναι. Τι σχέση έχετε? Τι σχέση έχουμε? Μαμάς και παιδιού. Σίγουρα δεν είμαστε φίλες. Μπορεί να συζητάμε. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες. Mm-hmm. Σίγουρα. Το λες πριν με... Ναι. Γιατί είστε και κοντά στην ηλικία. Ναι. Οπότε... Ευχαριστώ. Ναι, ξέρω ότι είμαι μικρή ακόμα. Λοιπόν, όχι. Δεν θα γινόταν με το παιδί μου να είμαστε φίλες. Για να μην χαθούν πολλά πράγματα, ας πούμε. Δεν χρειάζεται. Η μαμά με το παιδί πρέπει να είναι μαμά και παιδί. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες, γιατί αντιθέτως θεωρώ ότι πολλοί άνθρωποι προσπαθούν και το λένε, ως κάτι το οποίο είναι πλεονέκτημα στη σχέση μιας μητέρας και ενός πατέρα με το παιδί του, να είναι και φίλοι ή να είναι φίλοι. Αλλά εσύ κάνεις αυτό το διαχωρισμό. Λες όχι, η σχέση μας είναι... Τι ρόλο έπαιξε στη ζωή σου? Γιατί έγινες πολύ μικρή μητέρα, έτσι δεν είναι? Πόσο χρόνο ήσουν, αν επιτρέπετε? Όχι, δεν είναι απαραίτητο, αλλά ήσουν μικρό. Ήμουν πολύ μικρή. Ήσουν μικρό. Ακόμα είσαι πολύ μικρή. Οκ, συγγνώμη. You foul. Είναι μια απλή πρόσθεση. Άστο καλύτερα. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς ξέρουν όλοι. Ωραία. Ήσουν μικρή. Τι ρόλο έπαιξε στη ζωή σου η μητρότητα? Πώς την διαχειρίστηκες και σε σχέση με την πορεία σου, την καλλιτεχνική? Ξεκίνησε, καταρχάς αυτό έγινε μέσα από τον έρωτά μου. Αυθόρμητα. Και αυτή ήταν και η ομορφιά του. Σίγουρα ήμουν μικρή. Δεν μπορώ να πω πως είχα βάλει στο μυαλό μου πως είναι η στιγμή να κάνω οικογένεια και ένα παιδάκι. Μεγαλώνοντας, αφού γεννήθηκε το παιδί μου, δεν καταλάβανα πως είναι το παιδί μου. Νόμιζα πως τη γέννησε η μαμά μου και είναι η αδερφή μου. Φοβερό. Ναι. Και φοβερό και αυτό που λες έχει ειλικρίνεια, γιατί συνήθως όλες οι μητέρες προβάλλουν το μητρικό ένστικτο, το ότι είναι γεννημένες για την μητρότητα. Ότι ήρθε η ώρα μου να γίνω μάνα. Αυτή η έκπληξη η οποία περιγράφεις είναι αφοπλιστική. Είναι η αλήθεια, έτσι κι αλλιώς. Όταν πραγματικά δεν το έχεις στο μυαλό σου και δεν είσαι έτοιμος για οικογένεια, απλά γίνεται αυθόρμητα επειδή είσαι ερωτευμένος, είσαι καλά, έτυχε αυτό και συνεχίζεις. Έτσι λοιπόν, γνώρισα την αδερφούλα μου. Στην πορεία όμως άλλαξε αυτό. Όσο μεγάλωνα, καταλάβαινα λοιπόν ότι ναι, είμαι μαμά. Τώρα σίγουρα μπορώ να σας πω με απόλυτη σιγουριά ότι είμαι μαμά. Είσαι μαμά, έτσι? Είμαι, ναι. Είπες ότι η κόρη σου είναι στο Μέγαρο. Με τι ασχολείται ακριβώς? Δηλαδή, πού είναι η κλίση στη καλλιτεχνική? Βασικά χορεύανε εκεί πέρα, κλασικό χορό και... Okay. Έχει μια κλίση στο χορό δηλαδή. Τώρα όλα τα κορίτσια σε αυτήν την ηλικία λίγο με τα καλλιτεχνικά το έχουν. Οι γονείς σου ήταν τραγουδιστές και οι δύο, έτσι? Ναι. Στο ίδιο ρεπερτόριο? Ναι, λαϊκοί τραγουδιστές. Οι οποίοι φαντάζομαι αναπόφευκτα επηρεάσαν και εσένα ως παιδί και την πορεία σου κτλ. Είναι η πληροφορία μου σωστή ότι η μητέρα σου σε μεγάλο βαθμό έκανε πίσω, κατά κάποιο τρόπο έβαλε ένα φρένο στην καριέρα της και στην πορεία της ως τραγουδίστρια, προκειμένου να βοηθήσει και αυτή με τον τρόπο της στην ανατροφή της. Πού το γνωρίζεις αυτό? Ναι, κάνουμε το homework που λένε. Έκανε πίσω. Εσύ θα το έκανες? Ήταν ενεργή, τα παράτησε όλα, γιατί έπρεπε να συνεχίσω έτσι κι αλλιώς εγώ. Προκειμένου να στηρίξει τη δική σου πορεία, δηλαδή. Και εσύ θα το έκανες αυτό? Σαφέστατα. Αν δηλαδή η Παολίνα γινόταν μητέρα σε μια μικρή ηλικία όπως είναι τώρα και εσύ είσαι. Όχι. Ας το πάμε ξανά από την αρχή. Όχι τόσο μικρή. Όχι τόσο μικρή. Και μόνο η ιδέα σου τρομάζει λιγάκι. Αλλά αν συνέβαινε σχετικά νωρίς και είσαι τώρα που η καριέρα σου είναι σε τόσο δυνατό σημείο, θα έβαζες ένα φρένο για να... Στο σημείο που το έκανε η μαμά μου, όχι, δεν θα το έκανα. Δεν θα το έκανες. Όχι, δεν γίνεται. Και... ή μάλλον καλύτερα να αναφερθούμε μετά στη συνέχεια σε αυτό. Θέλω να δούμε μια στιγμή και να δούμε και μια φίλη σου που θα απευθύνει χαιρετισμό σε σένα. Είχατε μια στιγμή στην εκπομπή του Σπύρου στην Υγειά μας με τη Σοφία τη Βόσου, όπου θα ήθελα να τη δούμε αυτή τη στιγμή. Ερμηνεύσατε το τραγούδι, ένα εκπληκτικό κομμάτι του Μιλιόκα, για το καλό μου, που ό,τι και να πεις για αυτό το κομμάτι είναι πραγματικά λίγο. Αν μπορεί να ξεκινήσει το βίντεο, να το βλέπουμε αυτό, το οποίο οφείλω να ομολογήσω ότι όταν το είδα συγκλονίστηκα. έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για πήγη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα πως καρφάλωνα κομμένα, σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα, για το καλό μου. Ποια είναι η σχέση σου με τη Σοφία? Δεν την ξέρω πολύ καιρό την Σοφία Βόσου. Μια στιγμή έφτασε όμως να έρθουμε κοντά. Η αιτία ήταν η ίδια, γιατί είχε τόσο όμορφα λόγια να μου πει. Οπότε ζέστανε την καρδιά μου και... τη δέσατε. Ακριβώς. Και έχετε μια στιγμή σε αυτή την ερμηνεία, την οποία την έβλεπα... για το καλό μου. Είμαι στο θάλαμο 9. Για το καλό μου. Διάκοψα γιατί... για το τέλος μάλλον. Ναι, ναι. Έχετε μια στιγμή λοιπόν σε αυτή την ερμηνεία, εκεί στο τέλος, όπου έχετε κάνει μια παύση και κοιτιέστε με έναν τρόπο πραγματικά σαν να... νομίζω δεν ήταν ούτε σκηνοθετημένο ούτε συνεννοημένο αυτό. Ήταν όμως μια πραγματικά καταπληκτική στιγμή. Νομίζω αυτό που είπες πριν, ότι εκείνη πρέπει να ήταν η στιγμή που ήρθατε κοντά. Όλοι με ρώτησαν, πολλοί με ρώτησαν αν αυτό το είχαμε σχεδιάσει να γίνει. Όχι, δεν θα γινόταν. Άλλωστε νομίζω ότι φαίνεται. Ναι, φαίνεται ότι είναι εκείνης της στιγμής. Οπότε έχουμε... η Σοφία μίλησε με πάρα πολύ γλυκά και πολύ όμορφα λόγια για σένα, και αν μπορούμε να το δούμε τώρα το βίντεο αυτό. Κοριτσάκι μου, η κόρη μου, τέλος, της το είπα... όταν κάναμε πρόβα στο μαγαζί για το αφιέρωμά της. Δεν έχω να πω, δεν έχω λόγια να πω, δεν φτάνουν. Μόνο αγάπη έχω για αυτό το πλάσμα και θαυμασμό, διότι είναι πολύ χαρισματική κοπέλα. Καλλιτέχνης γεννιέσαι. Δεν γίνεσαι, εξελίσσεσαι, σπουδάζεις, αλλά γεννιέσαι. Και αυτή η κοπέλα γεννήθηκε για να υπηρετεί την τέχνη, πραγματικά. Δεν είναι μόνο η φωνάρα της η τεράστια, δεν είναι η όμορφη παρουσία της, αυτή η μοναδική της κίνηση, η οποία βγαίνει από μέσα της πάλι. Δεν είναι ότι κάποιος τη χορογραφεί, είναι ότι αυτό το πλάσμα, επειδή έχει μια ψυχή μωρού παιδιού, και ο καλλιτέχνης όταν δεν έχει ψυχή μωρού παιδιού, δεν... Αυτό το πλάσμα λοιπόν έχει μια ψυχή μωρού παιδιού, αγαπάει τους πάντες και τα πάντα, σέβεται ακόμα και το μυρμηγκάκι, και όλο αυτό το φως που κρύβει η ψυχή της βγαίνει στην ερμηνεία της, βγαίνει στη φωνάρα της. Δεν είναι νάρκισσος με τη φωνάρα της, προσπαθεί και το καταφέρνει με ένα μαγικό τρόπο να μπει στις λέξεις μέσα στο τραγούδι, να δει τι θέλει να πει το τραγούδι. Και εκεί είναι το μεγαλείο της, είναι σπουδαία ερμηνεύτρια. Για μένα... κακώς τη χαρακτηρίζουν λαϊκή τραγουδίστρια μόνο. Η Πάολα μπορεί να πει τα πάντα. Μπορεί να κάνει απίστευτα πράγματα και θα τα κάνει. Ο χρόνος θα το δείξει, γιατί είναι πάρα πολύ μικρή και έχει πολύ δρόμο μπροστά της. Η άποψή μου είναι ότι είναι η σημαντικότερη ερμηνεύτρια και φωνή από τις τελευταίες γενιές τραγουδιστριών. Θέλετε να την πείτε λαϊκή, θέλετε να την πείτε pop, πείτε την όπως θέλετε. Εγώ ξέρω ότι είναι λουσμένη στο φως, είναι νεραϊδούλα. Είναι το κοριτσάκι μου, η κόρη μου, την αγαπάω πάρα πολύ και σε ευχαριστώ, Παολίνη μου, που βρεθήκαμε σε αυτό το αφιέρωμα και αγαπηθήκαμε έτσι. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Ο Θεός πάντα μαζί σου και μέσα στην ψυχή σου, όπως τον έχεις. Γελάω γιατί είναι τόσο γλυκιά. Σχήμαρος ταυτόχρονα. Είναι και σχήμαρος ταυτόχρονα. Τη Σοφία δεν είναι, και για τη Σοφία, χωρίς να την έχουμε γνωρίσει, αισθάνομαι πολύ καλά πράγματα. Δεν ξέρω, έχω μια συμπάθεια, ένα ένστικτο. Είναι η ίδια χαρισματική, γι' αυτό και όλες μπορεί να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο και μιλάει έτσι. Είναι πολύ γενναιόδωρη. Αυτό που λες έχει μεγάλη σημασία, ότι είναι σημαντικό οι άνθρωποι να έχουν αξία για να μπορούν να είναι γενναιόδωροι. Συνήθως οι άνθρωποι που δεν έχουν αξία κάπου μέσα τους πάνε να αφαιρέσουν, σαν να το ξέρουν, και για να αποκτήσουν οι ίδιοι αφαιρούν αξία από τους άλλους. Είπε πολλά πράγματα, χαρακτήρισε νεραϊδούλα, νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ αυτός ο χαρακτηρισμός, τον βρήκα ιδιαίτερα εύστοχο. Και μίλησε για την ψυχή, την καρδιά του παιδιού, του μωρού παιδιού που πρέπει να έχει ένας καλλιτέχνης. το οποίο επίσης το θεωρώ πολύ μεγάλη και πολύ εύστοχη κουβέντα. Και είπε κάτι, αν μου επιτρέψει, ναι, κάτι Σοφία, στο οποίο κόλλησε λιγάκι. Είπε ότι αυτό το οποίο έχεις και που κάνεις, η σκηνική παρουσία, η εμφάνιση, η παρουσία, όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν το σπούδασε, της βγαίνει από μέσα της. Mm-hmm. Και θέλω να σε ρωτήσω, είχες ποτέ κάποιο πρότυπο ή ξέρω εγώ, σπούδασες κάτι με την έννοια ότι θα δω αυτό που κάνει κάποιος άλλος, θα το αντιγράψω, θα το κάνω κι εγώ? Όχι, ποτέ. Mm-hmm. Ποτέ. Δηλαδή, ό,τι κάνεις και ό,τι είσαι, είναι αυτό το ό,τι σου βγαίνει από μέσα. Υπάρχει μια μικρή πηγή και βγαίνουν αυτά από μέσα. Είναι αβίαστο και όλο αυτό. Το λέω γιατί πάρα πολλοί, συγγνώμη, θα ολοκληρώσω. Πάρα πολλοί τραγουδιστές και πάρα πολλές τραγουδίστες, ειδικότερα της πολύ τελευταίας γενιάς, είναι λιγάκι σαν να έχουν βγει από μια μηχανή που τους έχει κουρδίσει. Είτε το λες talent show, είτε το λες ατζέντες ή οτιδήποτε άλλο. Τι λέει, θα κάνετε αυτό, θα κουνηθείτε έτσι, θα πάτε εκεί, θα κάνετε αυτό το στήσιμο. Έχεις ένα σχόλιο γι' αυτό? Όχι. Εντάξει, okay. Όχι, νομίζω ότι δεν έχεις στο σχόλιο, γιατί όπως είπαμε και στο τέλος, υπάρχει κάτι αντισυμβατικό επάνω σου. Δεν φαίνεται να ακολούθησες κάποιο συγκεκριμένο δρόμο ή κάποια στρατηγική ή κάποια. Ό,τι σε χαρακτηρίζει, η ερμηνεία, η φωνή, η σκηνική παρουσία, η κίνηση. Γιατί τα πας πολύ καλά και με την κίνηση και με τον χορό. Είναι δικά σου, είναι δικιά σου προσωπικότητα. Γιατί με καλέσατε απόψε εδώ, απαντήσατε για μένα, τα λέτε όλα μόνοι σας. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Όχι. Με βολεύει μια χαρά όλο αυτό. Θα μπορούσα να συνεχθώ με link από το χωριό και να τραγουδώ απλά. Θα πάω στο χωριό για Πάσχα? Βέβαια θα πάω στο. Έτσι κι αλλιώς πηγαίνω στο χωριό για. Αυτή η καρδιά πάντως μωρού παιδιού που ήθελα εγώ να ρωτήσω, είναι ζωντανή μέσα σου? Δηλαδή... Είναι ζωντανή, φυσικά είναι ζωντανή. Και η ματιά στον κόσμο είναι παιδική ματιά. Να πάμε λίγο στα μηνύματα, ναι. Αντώνη. Θέλω να μας βλέπουν από διάφορα σημεία στον κόσμο. Θέλουν να στείλουν τα χαιρετίσματά τους. Ο Βαγγέλης από Άνδρο, ο Δημήτρης από Καρπενήσι, ο Γιώργος από Μόναχο, ο Κώστας από Ιθάκη, ο Γιώργος από το Άργος Αργολίδας, ο Λευτέρης από Ελβετία, ο Αλέξης από Κύπρο. Σας παρακολουθούμε, μας παρακολουθούν όλοι. Είναι πάρα πολύ χαρούμενοι σήμερα για την παρουσία σας εδώ και χαίρονται πάρα πολύ. Θέλουν την αγάπη τους. Μίλησε μου λίγο για τον μπαμπά σου και το λέω αυτό γιατί επίσης πληροφορήθηκα ότι τον έχασες νωρίς. Ναι, ήταν νέος και ο πατέρας σου, έτσι δεν είναι? 54. Και επειδή είναι μια υπόθεση που και εμένα στη ζωή μου έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, έτσι με έχει στιγματίσει. Μίλησε μας λίγο για τον μπαμπά σου. Τον χαρακτήριζες λιοντάρι? Είναι λιοντάρι ο μπαμπάς μου. Ναι. Είναι, φυσικά είναι. Για μένα είναι ένα πρόσωπο του ονείρου ο μπαμπάς μου. Και έχω γράψει και κάπου, εντάξει δεν έχει σημασία τώρα, πως στην προηγούμενη ζωή μου τον είχα ονειρευτεί και σε αυτή έγινε ο πατέρας μου. Τι μου κάνετε τώρα? Είμαι πολύ υπερήφανη για το λιοντάρι μου. Και είμαι πάρα πολύ τυχερή που είναι ο μπαμπάς μου. Και κάτι μου λέει ότι και αυτός είναι πολύ περήφανος για σένα. Λες τι μου κάνετε τώρα, και εμείς είμαστε παθόντες και οι δύο. Και... Ναι, το ξέρουμε. Είναι μια... κάτι που ανοίγει και μένει ανοιχτό. Αλλά αισθάνομαι ότι ο τρόπος που το αντιμετωπίζεις, για να μην πω διαχειρίζεις, είναι ότι είναι εδώ, έτσι, ότι δεν έφυγε. Ακριβώς. Είναι εδώ. Καταρχάς είναι στην παρέα μας. Είναι στην παρέα, ναι. Ή έχει πάει κάπου απλά ένα ταξίδι και απλά δεν βρίσκεται στην... Okay. Έτσι το διαχειρίστηκες? Ας πούμε. Το έχετε ζήσει και οι δυο, ξέρετε πως κάποιες φορές έχω πει πως είναι στην Αμερική. Ναι. Άλλες φορές είπα φτάνει, γύρισα από την Αμερική, πολύ έκατσες εκεί. Τώρα πια λέω πως είναι στον παράδεισο. Αυτή είναι η ανάγκη μου τώρα. Βιώνεις αυτές τις, συγγνώμη για την λέξη την, αλλά αυτές τις φλασιές που λέμε μέσα στην ημέρα, αυτά τα κλάσματα του δευτερολέπτου που είσαι σίγουρη ότι είναι εδώ, ότι ο θάνατός του δεν έχει συμβεί ποτέ, ότι είναι εδώ, αυτά τα κλάσματα του δευτερολέπτου, και μετά επανέρχεσαι στην πραγματικότητα και νιώθεις εκείνο το πράγμα που διαπερνάει όλο στο κορμί, που παγώνεις λίγο, που θυμάσαι. Δεν μπορεί να φεύγουν έτσι άνθρωποι ξαφνικά. Σήμερα μιλάμε, αύριο δεν υπάρχει. Η ενέργειά του δεν μπορεί να μην είναι εδώ. Δεν μπορεί να είναι τόσο αναλώσιμο όλο αυτό. Ακριβώς. Τόσο εύκολο απλά να εξαφανιστεί. Δεν είναι τσάμπα όλο αυτό. Δεν χωράει στο μυαλό μου όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν το πιστεύω. Μάλιστα. Και είπες για τον παράδεισο, πιστεύεις στο Θεό, έτσι? πιστεύω, στο Θεό πιστεύω. Σε ποιον Θεό πιστεύεις ακριβώς? Δηλαδή θέλω να πω, πιστεύεις σε αυτό το Θεό που, τον αυστηρό με τους πολλούς κανόνες, πολλές φορές τον τιμωρό, τον παρεμβατικό στις ζωές μας, που τις παρακολουθεί, τις κρίνει, τις αξιολογεί, και ανάλογα με το αν είμαστε καλά παιδιά ή όχι, μετά μας πηγαίνει στην κόλαση για να βασανιζόμαστε αιώνια ή στον παράδεισο για να περνάμε καλά. Σε αυτόν τον Θεό? Όχι, στον φίλο μου Θεό εγώ πιστεύω, που κάνω κουβεντούλες μαζί του. Θα λέει η μαμά μου τρελάθηκε το παιδί μου. Σίγουρα δεν μου απαντάει. Απαντώ εγώ για εκείνον. Του λέω σήμερα έκανα κάτι πολύ κακό. Όπως κάνουμε εμείς αυτή την εκπομπή με σένα, εσύ το κάνεις με το Θεό, έτσι, ναι. Του λέω λοιπόν σήμερα έκανα κάτι πολύ κακό. Απαντώ μόνη μου και λέω ναι, έκανες κακό. Και συνεχίζω και λέω άσε μας τώρα που έκανα κακό, ας πούμε. Τις θρησκείες τις χωνεύεις, τις οργανωμένες μεγάλες θρησκείες, και ειδικά τη συμπεριφορά τους, όταν βλέπεις ότι χρησιμοποιούν, ή κατά την προσωπική μου άποψη χρησιμοποιούν πολλές φορές αυτή την ιερή ανάγκη του ανθρώπου για να πιστέψει σε κάτι ανώτερο, τη χρησιμοποιούν είτε για λόγους εξουσίας, είτε για λόγους ακόμα και εμπορικής εκμετάλλευσης. Όχι μόνο πολύ. Σε θυμώνει. Δεν μου ταιριάζει, δεν υπάρχει σε μένα αυτό το πράγμα. Θυμώνω. Ωραία. Είμαι πολύ κοντά στο να πάμε σε εκείνο το δώρο που λέγαμε, αλλά να πάμε σε μουσική πρώτα. Τι θα μας πεις τώρα? Πάμε, Γιάννη μου. Εδώ, πάμε. Άντε, πάμε. Μπράβο Γιάννη. Μπράβο Γιάννη. Δεν ξέρω πώς Γιάννη, κάτι μου λέει ότι βγαίνει πολύ όμορφα και εκεί πέρα έξω, αλλά πρέπει να σας πω ότι εδώ μέσα, σε αυτόν τον ωραίο ζεστό μικρό χώρο στον οποίο εξελίσσεται η εκπομπή Βινύλιο, ολοζώντανα, εκπέμπουμε ζωντανά τη Θεσσαλονίκη, η ερμηνεία σου είναι... συγκλονιστική πραγματικά. Επίσης είναι αδύνατο να σιγοταγωδείς και είναι μαζί σου αδύνατο όμως. Ναι, δεν τολμάμε. Δεν τολμάμε. Πραγματικά. Είναι γκάματο. Ξέρετε ότι θέλουμε και τις δικές σας φωτογραφίες όταν θα επιστρέψουμε μετά. Όχι ακόμα βέβαια, θα πάμε ακόμα σε διαφημίσεις, αλλά θέλουμε τις δικές σας φωτογραφίες. Λατρεύουμε να βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο ή με ποιους παρακολουθείτε την εκπομπή αυτή τη στιγμή. Με την παρέα, με τους φίλους, με τον, με την καλή σας. Έρχονται. Τις φατσούλες κυρίως. Δεν θέλω να το βαρύνω, αλλά δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, γιατί μιλούσαμε λίγο πιο πριν και για τον μπαμπά. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω για τον Παντελή, όπου εκείνη η περίοδος πρέπει να ήταν αρκετά δύσκολη για σένα, γιατί ήταν ο μπαμπάς σου και λίγο μετά ήλθε. 9 μέρες μετά ήλθε ο θάνατος του Παντελή. Και πρέπει να ομολογήσω και δημόσια ότι το είπαμε και πριν, και επειδή δεν γνωρίζουμε και πολύ καλά, εγώ συγκλονίστηκα όταν διαπίστωσα την αγάπη που είχε ο κόσμος, που είχε αυτή η χώρα για το παιδί αυτό, από τους οποίους, για τον οποίο από πολλούς κοινούς ίσως φίλους ή από άσχετους ανθρώπους άκουγα συνεχώς το πόσο καθαρό, αγνό, καθημερινό καλό παιδί ήταν. 9 μέρες μετά ήλθε λοιπόν ο θάνατος του Παντελή. Πώς ήταν η σχέση σας με τον Παντελή? Άριστες. 3 χρόνια παρεούλα τραγουδούσαμε. Πέρα από τη συνεργασία και το τραγούδι, είχατε γνωριστεί σε ανθρώπινο επίπεδο? Βέβαια, κάναμε παράκι. Ήσασταν φίλοι, δηλαδή τον θεωρούσες φίλο σου? Φιλαράκι μου. Ήσασταν φιλαράκια. Βέβαια. Τον είχες αγαπήσει μέσα από τη συνεργασία και τη δουλειά. Τον αγάπησα και μ' αγάπησε. Πώς το βίωσες όλο αυτό? Πώς το έμαθες τα νέα? Πώς το... Τώρα τι να σας πω. Ένα πρωινό λοιπόν, 9 μέρες μετά, αφού έτσι κι αλλιώς το ζούσα εγώ στο κόκκινο αυτό που συνέβαινε με τον μπαμπά μου, έχω μπει στο μπάνιο και ξαφνικά ακούω τη μαμά μου να λέει, να με φωνάζει, να μου λέει τι γίνεται, και να παίζει σε μια εκπομπή το πρωί. Το μόνο που έκανα ήταν να μείνω παγωμένη εκεί στην πόρτα, σαν να βλέπω έναν εφιάλτη ακόμη. Δεν μπορώ να περιγράψω το συναίσθημά μου με λόγια, διότι είναι κάτι που δεν μπορούσα να πιστέψω πως έχει συμβεί. Και νομίζω ότι δεν ήσουν και οι μόνοι που δεν μπορούσαν να πιστέψει ότι έχει συμβεί, ώστε το πληροφορήθηκες από την τηλεόραση, έτσι? Ναι. Μάλιστα. Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα, ναι. Δεν υπάρχουν λόγια. Πώς ήταν ο Παντελής σαν άνθρωπος? Αθόρμητος, αγνός όπως είπες. Αγαπούσε αυτό που έκανε. Τα τραγούδια του τουλάχιστον δείχνανε και τι έχει έτσι στο μυαλουδάκι του και στην καρδιά του. Τι είχε στην καρδιά του? Γιατί ήταν και αυτός ένα μωρό. Ήταν και αυτός ένα μωρό παιδί, έτσι? Ναι, μάλλον δεν τον έχεις γνωρίσει. Όχι, δεν έχουμε γνωριστεί. Όχι. Και μάλιστα θέλω να συμπληρώσω κάτι που είπες πριν. Και ο Αντώνης και εγώ, που είμαστε πιο πολύ της ξένης μουσικής, δεν είχαμε καταλάβει τι σημαίνει Παντελής Παντελίδης. Αυτό όμως θα το επιστρέψω πριν. Ναι. Για το κοινό της Ελλάδος. Όταν έγινε το ατύχημα, τότε καταλάβαμε. Ότι με αυτή την έκρηξη, αυτό το χήμαρο εμπασχετώσει συναισθημάτων, λέμε, εδώ κάτι γίνεται. Τότε το πήραμε χαμπάρι. Το ομολογώ, δεν υποστηρίζουμε, αλλά το ομολογώ, έτσι είναι. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν φύγει, στον μπαμπά σου για παράδειγμα, μετάνιωσες για κάτι που. Και στον Παντελή, αλλά μετάνιωσες για κάτι που δεν του είπες ή δεν έκανες? Τα είχες πει όλα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό, Παόλα? Πόσο σημαντικό είναι αυτό που λες τώρα? Του τα έλεγα και του τα έδειχνα. Μου τα έλεγε και μου τα έδειχνε. Πόσο σημαντικό είναι να το κάνουμε αυτό και δεν το κάνουμε, γαμώτο, πολλές φορές. Δεν το κάνουμε εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές. Αντιθέτως, υπάρχει και αυτή η παράνοια να μαλώνουμε, να φερόμαστε άσχημα πολλές φορές σε ανθρώπους που αγαπάμε τόσο πολύ, να μην εκφράζουμε την αγάπη μας γενναιόδωρα, ανοιχτά και φωναχτά προς αυτούς τους ανθρώπους, και έχοντας αυτή την αλαζονία, ξέρεις ότι θα τους έχουμε για πάντα δίπλα μας, και ξαφνικά έρχεται αυτή η μέρα, τρως την κατραπακιά και μπορεί να περάσεις σημαντικό κομμάτι της ζωής σου χτυπώντας το κεφάλι σου για αυτά που δεν είπες, για αυτά που δεν εξέφρασες, ή για αυτά που δεν έκανες, ή για αυτά που είπες τελευταία. Ναι, ή για αυτά που είπες τελευταία. Είπατε πριν την λέξη, θα αλλάξουμε λίγα τη θέμα, τη λέξη περί ξένης μουσικής. Όταν μεγάλωνες και άρχισες να ακούς μουσική, προφανώς είχες τους γονείς σου που τραγουδούσαν, οπότε είχες από εκεί ακούσματα. Είχες ακούσματα πέρα από την ελληνική μουσική. Ναι, βέβαια. Όπως? Άκουγα συγκροτήματα, άκουγα Metallica, άκουγα Maiden, άκουγα Sepultura, άκουγα Rage Against the Machine. Τους Rage Against the Machine τους έχω δει ζωντανά, μια συγκλονιστική. Άκουγες Rage Against the Machine? Ήμουν νομίζω στην πρώτη τάξη του γυμνασίου τότε. Ναι. Άκουσες τα βαριά. Και τι συνέβη? Από το Killing the Name στο εδώ στην καρδιά μου. Τους Rage Against the Machine, συγγνώμη, αλλά πρέπει να το ρωτήσω αυτό. Και με την ευκαιρία, αυτό το λέω και λίγο χαριτολογώντας, αλλά στη συνέχεια θα σου κάνω και την εξής ερώτηση. Νιώθεις ότι μεγαλώνοντας η λαϊκή σκηνή του σήμερα στην Ελλάδα σε εκφράζει, ή νιώθεις σιγά σιγά την ανάγκη καλλιτεχνικά να εκφραστείς και από άλλες μουσικές, να κάνεις και άλλα πράγματα? Δεν... Ξανακάνε μου την ερώτηση, σε παρακαλώ. Εάν νιώθεις ότι η λαϊκή μουσική σκηνή του σήμερα σε εκφράζει. Ναι, ναι. Έχεις μια προθυμία να λες. Δεν με ενδιαφέρει. Τι εννοείς δεν σε ενδιαφέρει? Να σου απαντήσω. Βασικά. Μπορείς να πεις δεν θέλω να απαντήσω στην ερώτηση. Όχι. Είναι πολύ. Εγώ αγαπώ την μουσική. Δεν παιδεύομαι με το ποια θα είναι η σκηνή. Ακριβώς. Αυτό εννοώ. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν το καταλαβαίνω καν αυτό. Αγαπώ τη μουσική. Υπηρετώ τη μουσική. Ναι, αλλά μερικές φορές όταν γνωρίζεις μεγάλη επιτυχία από ένα είδος, δεν νιώθεις παγιδευμένη ή εγκλωβισμένη στην ανάγκη που έχει ο κόσμος ή το σύστημα της δισκογραφίας να υπηρετήσεις με μια ακόμα επιτυχία το συγκεκριμένο είδος μουσικής? Όχι. Δεν τη νιώθεις αυτή την ανάγκη. Οπότε αυτό που μου λες είναι ότι αν αύριο μεθαύριο θέλεις να κάνεις κάτι τελείως διαφορετικό μουσικά από ό,τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα, θα το κάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Απλά για μένα δεν θα είναι διαφορετικό ό,τι είναι αυτό που θα κάνω. Δεν θα είναι διαφορετικό. Θα είναι και αυτό μουσική. Αυτό που το λες υπό την έννοια ότι αυτό που κάνω, αν μπορώ να σε μεταφράσω καλά, αν μου το επιτρέψεις, να με διορθώσεις, αυτό που λες είναι ότι εγώ έτσι κι αλλιώς αυτό που κάνω είναι να εκφράζω την ψυχή μου μέσω της μουσικής. Αν αυτό που ακούτε εσείς σήμερα το ακούτε έτσι, αύριο την εκφράσω και αυτό που θα ακούσετε είναι αλλιώς, για μένα είναι το ίδιο. Ακριβώς. Γιατί εγώ εκφράζω τη μουσική, την ψυχή μου μέσω της μουσικής. Αυτό μου λες, έτσι? Μα καλά. Και εγώ όταν ακούω η ίδια στο σπίτι μου μουσική, μπορώ να βάλω ένα λαϊκό τραγούδι σήμερα και αύριο να βάλω κάτι από τους Maiden. Εγώ θα έχω το ίδιο συναίσθημα πάλι. Ναι. Γιατί επιλέγω να βάλω αυτό από το λαϊκά τραγούδια, τέλος πάντων, και αυτό από την rock, metal, μουσική, όποιο είναι. Κατανοητό. Μου είναι πολύ απλό. Δεν ξέρω γιατί. Το κατάλαβα απόλυτα. Ναι. Θέλεις να μας πεις τον Αύγουστο. Μπορώ να το ζητήσω. Γιατί ο Νίκος ο Παπάζογλου, εκτός από το φίλος όλων μας, βέβαια, ο τεράστιος Νίκος μέσω της μουσικής, ήταν και ένας άνθρωπος που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε και να περάσουμε μερικά βράδια μαζί του και να τον αγαπήσουμε και με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και είδα ότι το έχεις μέσα στη λίστα των τραγουδιών που θα πεις σήμερα. Οπότε θα ήθελα να σε παρακαλέσω να το ακούσουμε. Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό, με μια ασθαρής κι απ' την καρδιά μου ξεκόψε, κι αυτή τη στιγμή που πλημμυρίζω χαρά, ανέβηκε στα χείλη μου και με πνίξε. Φυλάξου για το τέλος θα μου πεις. Σ' αγαπάω, μα δεν έχω μιλιά να στο πω. Κι αυτός είναι ένας καημός αβάσταχτος. Λιώνω στον πόνο γιατί νιώθω κι εγώ. Ο δρόμος που τραβάμε είναι αδιάβατος. Κουράγιο, θα περάσει, θα μου πεις. Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά, την αμό που σαν καταράχτης έλουζε, καθώς έσκυβα πάνω μου χιλιάδες φιλιά, διαμάντια που απλόχερα μου χάρισε. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό. Δεν είχα σκοπό να κάνω αναφορά, αλλά θα την κάνω τώρα, έτσι μου βγήκε, έτσι θα το κάνω. Οι περισσότεροι άνθρωποι με πολύ χαρά και πολύ ευγένεια υποδέχθηκαν την είδηση ότι θα κάνουμε μια εκπομπή μαζί σου, οι περισσότεροι. Υπήρχαν κάποιοι που και αυτοί με πολύ ευγένεια, οφείλω να ομολογήσω, εξέφρασαν μια απορία. Και την εξέφρασαν και έτσι όπως θα σου την πω. Τι δουλειά έχει η Πάολα στο Βινύλιο? Γιατί να είναι η Πάολα στο Βινύλιο? Γι' αυτό που μόλις έτσι, ακούσαμε, είναι η απάντηση. Γι' αυτό ακριβώς, γι' αυτό το οποίο διακρίναμε, για αυτή την ψυχή, γιατί αυτή η ερμηνεία του συγκεκριμένου τραγουδιού δεν ξέρω. Ναι. Αλλά αυτό που αναρωτήθηκες πάντως πριν, Αντώνη, για αυτό που ζούμε μέσα στο στούντιο και αυτό που αισθανόμαστε, περνάει και στον κόσμο από τα μηνύματα που έρχονται. Δηλαδή η συγκίνηση και το feeling είναι αυτό που είναι και εδώ μέσα. Να είναι καλά αυτοί που έχουν έτσι όμορφη διάθεση και δέχονται αυτό που βλέπουν. Για αυτούς που δεν μπορούν να καταλάβουν για ποιο λόγο είναι η Παόλα εδώ, είναι κάτι που δεν θα καταλάβω μέχρι να φύγω από αυτή τη ζωή. Δεν θα καταλάβεις πως δεν το καταλαβαίνω. Ακριβώς. Σε καταλαβαίνω. Δεν μιλώ για μένα μόνο. Ναι. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Και για εγώ πολλά... συνήθως δεν λέω πολλά λόγια, όμως... Και για πολλά άλλα παρόμοια πράγματα δεν θα καταλάβουμε ποτέ μέχρι να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Για πολλά παρόμοια πράγματα. Ακριβώς. Πολύ σε ευχαριστούμε όμως που είσαι εδώ. Πολύ σε ευχαριστούμε για αυτή την ερμηνεία και πολύ σε ευχαριστούμε για το προνόμιο να καθόμαστε και να ακούμε αυτή την ερμηνεία. Ευχαριστώ, με τιμάει αυτό. Την Πριβέ. Πριβέ συνολικά, κανονικά. Την Πριβέ, ναι. Αυτό το τραγούδι μιλάει για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα. Εσύ έχεις κάτι τέτοιο στη ζωή σου? Όχι. Μου αρέσει πολύ, δεν είσαι κόφτη. Ο λόγος που δεν έχεις είναι γιατί δεν το επέτρεψες ποτέ να συμβεί. Απλά δεν συνέβη. Ωραία. Ναι, αλλά δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα, είναι και λίγο στο χέρι μας. Σαφώς. Ναι, οπότε κατά κάποιο τρόπο δεν το επέτρεψες και εσύ με τον τρόπο σου να συμβεί. Όταν υπήρξε κάτι, όταν εμφανίστηκε κάτι, το άρπαξες. Συνήθως πρώτα μ' αγαπούν και μετά τους αγαπώ. Οπότε... Έχει πολύ... Ναι. Πώς αγαπάς αλήθεια? Με την καρδιά μου. Πώς είναι η σχέση σου, και οι ερωτικές αλλά και οι ανθρώπινες, οι φιλικές? Είναι... Οι ερωτικές αρχικά είναι επεισοδιακές. Υπάρχουν άνθρωποι που σου αρέσει να είναι επεισοδιακό το όλο έργο. Είναι οι ήρεμες, σου αρέσει η ηρεμία, στη συντροφικότητα? Μου αρέσουν όλα. Σου αρέσει να υπάρχει συνδυασμός όλων? Δεν είναι ανάγκη να βαριέμαι σε μια σχέση. Τόση πολύ. Όχι. Θα πω τραγούδι για να μην ακούγεται. Όχι. Θα μου φύγει. Πες μου. Ναι, συνέχισε. Καλό είναι να υπάρχει ηρεμία σε μια σχέση, σαφέστατα. Δεν θα μπορούσα να ζήσω μόνο με την ηρεμία. Θα βαριόμουν πάρα πολύ. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα δεν μου αρέσει και η σχέση να είναι χαμός. Στα κόκκινα συνέχεια. κάποια ισορροπία χρειάζεται, έτσι, να μπάλανε σωστό. Και δεν μου λες, θα αλλάξω τελείως θέμα. Διαβάζω εδώ ότι κάποτε έχεις δηλώσει ότι πιστεύεις, κάτι με το οποίο εκ των προτέρων θέλω να σου πω ότι λίγο διαφωνώ, ότι οι καλλιτέχνες δεν πρέπει να εκφράζουν πολιτικές θέσεις. Το είχες πει αυτό, ισχύει? Μπορεί να το είχα πει. Το υποστηρίζεις και σήμερα? Θέλεις να κάνουμε τέτοια κουβέντα? Ναι, ναι, πολύ θέλουμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το γεγονός πως δεν έχω ψηφίσει ποτέ στη ζωή μου. Αχα. Στη ζωή μου, από τη στιγμή που ενηλικιώθηκα και όσες φορές λοιπόν έχω προλάβει εκλογές, δεν έχω ψηφίσει ποτέ. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι ξέρω, η μητέρα σου έχει ασχοληθεί με τα κοινά. Δεν με ενδιαφέρει. Πολύ ωραία. Ποιος είναι να τα πάρουμε ένα-ένα. Ποιος είναι ο λόγος που δεν έχεις ψηφίσει ποτέ στη ζωή σου? Ακούστε τώρα να δείτε. Ζητάω συγγνώμη για το βήχα συνεχώς, αλλά δεν είναι στο χέρι μου. Ευτυχώς που δεν πιάνει εμένα. Ναι, ναι, εγώ να έχω βήχα στη σημερινή εκπομπή, λίγη σημασία έχει. Μπορεί και να μην τραγουδήσει σήμερα. Μάλλον δεν θα τα καταφέρω. Γιατί δεν έχεις ψηφίσει ποτέ στη ζωή σου? Λοιπόν, ακούστε. Κάποια στιγμή, τελευταία τάξη γυμνασίου, πρώτη λυκείου ήμουν, άκουσα τους θείους μου να λένε για κάποιους πιο παλιά, φωνάζαν, λέγαν τη φράση ψωμί κελιά και κότσο βασιλιά. Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή είπα, μου σηκωθήκαν τα μαλλιά μου. Δεν σ' άρεσε καθόλου, ίδια σας? Τι είναι αυτό που άκουσα? Μπορεί να συμβαίνει αυτό? Τελικά μπορεί να συμβαίνει αυτό σήμερα και σήμερα. Έχω δει να γίνονται ρεπορτάζ στους δρόμους, σε λαϊκές αγορές κτλ. Έχω ακούσει ανθρώπους να βρίζουν για αυτό που ζουνε, που ζούμε. Και όταν έρχονται οι εκλογές, βγαίνει ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα πάντοτε. Πώς γίνεται αυτό? Και αναρωτιέσαι και ποιοι είναι όλοι αυτοί που κουνάνε τις σημαίες κάτω από τους αρχηγούς των κομμάτων αυτών. Ακριβώς. Μα χθες είδα έκλεγες και σήμερα. Ναι. Αλλά συγγνώμη, Παόλα, με το να μην ψηφίζεις όμως. Δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα. Η ερώτηση που μου κάνουν οι δικοί μου θα μου κάνει. Ναι, τώρα, με το να μην ψηφίζεις δεν είναι μια παθητική στάση, όπου αυτό το φαινόμενο το οποίο σε ενοχλεί, από ό,τι κατάλαβα, το να βγαίνουν συνεχώς το ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα, η μοναδική δυνατότητα που σου δίνεται για να το ανατρέψεις αυτό δεν τη χρησιμοποιείς. Μα σου απάντησα πριν λίγο. Εγώ δεν θυμώνω με τους πολιτικούς. Θυμώνω μαζί σου. Εσύ με απογοητεύεις. Για σένα δεν πάω να ψηφίσω. Είμαι μόνη μου. Ναι. Έχω ακούσει την ίδια μου την οικογένεια. Συμφωνώ και διαφωνώ με αυτό που λες, πρέπει να σου πω. Δηλαδή, συμφωνώ απόλυτα στο ότι εμείς απογοητεύουμε τους εαυτούς μας. Ο κόσμος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, δεν είναι η πολιτική εξωγήινη. Είναι προϊόντα της κοινωνίας μας και άνθρωποι που εμείς τους επιλέγουμε. Σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν έχω απέτηση από αυτούς. Καταλαβαίνω μέχρι που μπορούν. Απόλυτα θα συμφωνήσω, αλλά θα διαφωνήσω στο ότι η αντίδραση κατά κάποιο τρόπο σε αυτό είναι η αποχή από την μοναδική διαδικασία, η οποία μπορεί, έστω και αν αυτό τελικά δεν συμβεί πρακτικά ποτέ, μπορεί όμως να ανατρέψει κατά κάποιο τρόπο αυτό που τελικά μας ενοχλεί. Αυτό είναι το μοναδικό σημείο που διαφωνώ, χωρίς όμως, είναι προσωπική μου άποψη, χωρίς όμως να μην σέβομαι απόλυτα το δικαίωμα και την επιλογή κάθε ανθρώπου να μην ασκεί το δημοκρατικό του δικαίωμα να ψηφίζει. Θεωρώ ότι αυτό είναι το μεγαλείο της δημοκρατίας, ότι έχει προβλέψει και δίνει το δικαίωμα και έχει χώρο για αυτόν που θέλει να αγνοήσει αυτές τις διαδικασίες. Ακόμα και αυτό είναι κομμάτι της δημοκρατίας μας. Πώς το βλέπεις? Θα διαφωνήσουμε, δεν πειράζει. Μπορούμε να κάνουμε κουβέντα και όταν τελειώσει και η εκπομπή. Ναι, μπορούμε να κάνουμε σίγουρα. Θέλω να γυρίσω λιγάκι πίσω όμως. Είπες, αν όντως είπες, ότι οι καλλιτέχνες καλύτερα να μην μιλάνε για πολιτική, να το πω έτσι πολύ απλοϊκά. Είναι η άποψή σου αυτή? Γιατί υπάρχει αντίθετη άποψη που λέει ότι ο καλλιτέχνης, εφόσον έχει μία πήχηση σε μία μερίδα κοινού, πες την άποψη σου, αδερφέ. Μα στην ουσία και εγώ την είπα αυτή τη στιγμή, την άποψή μου. Αυτό θα έλεγα τώρα, ξέρεις. Και άλλο πολιτικά, άλλο κομμάτια. Ότι ουσιαστικά είναι πολιτική αυτή η τοποθέτηση. Ακριβώς. Είναι μια πολιτική τοποθέτηση. Πώς τους βλέπεις τους ανθρώπους, πώς βλέπεις την κοινωνία, την Ελλάδα μας σήμερα, και σε επίπεδο πολιτικό, δηλαδή αυτό που βιώνουμε σήμερα, αλλά και σε επίπεδο κοινωνικό, τους ανθρώπους, όλους μας? Εγώ προσωπικά χάνομαι. Υπό ποια έννοια? Χάνεσαι με την καλή έννοια ή χάνεσαι με την κακή έννοια? Δεν είσαι αισιόδοξη δηλαδή? δεν σου αρέσει όλο αυτό που έχουμε γύρω μας. Ναι, ούτε σε αυτό θα διαφωνήσω μαζί σου. Δεν λέω πολλά λόγια, διότι μπορεί να σας φανεί περίεργο. Το ότι μ' ακούει η οικογένειά μου για μένα είναι πολύ σημαντικό τώρα. Ναι. Οι φίλοι μου. Είναι καθόλου περίεργο. Ναι. Είναι απολύτως φυσιολογικό και απολύτως κατανοητό. Καταρχήν είναι πολύ όμορφο. Θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί. Δηλαδή, το να μην λες πολλά λόγια θεωρώ ότι είναι μάλλον προσόν και έτσι, πώς να το πω, λέει και πολλά πράγματα για την ποιότητα ενός ανθρώπου. Κατά την προσωπική μου άποψη. Εντάξει, αλλά δημόσια δεν λέω πολλά λόγια. Αν σταματήσει αυτό που γίνεται τώρα, συνήθως μου λένε πρέπει να σταματήσεις να μιλάς και λίγο. Οπότε όταν είσαι σε ένα δημόσιο βήμα όπως αυτή τη στιγμή, δηλαδή υπάρχει μια συστολή. Ακριβώς. Αλλά δεν θέλω να μετανιώσω για κάτι που θα πω, αν και θα είναι αληθινό, δεν θέλω να πω δεν έπρεπε να το πεις Παόλα, δεν τους αφορά κιόλας. Μάλιστα. Οκ. Okay. Απολύτως σεβαστό. Πες μου λίγο, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είσαι η ερμηνεύτρια, η τραγουδίστρια, η Παόλα. Αν δεν έκανες αυτό που έκανες σήμερα, ποια ήταν η μεγάλη σου αγάπη? Δηλαδή, ποιος θα ήταν ο άλλος δρόμος που θα είχες ακολουθήσει? Αποθυμένη είχα... ήθελα να ασχοληθώ με τον αθλητισμό. Αθλητισμό. Ναι, αγαπούσα από μικρή την ενόργανη γυμναστική. Ναι. Και αν μπορώ να πω πως είχα έτσι κάποιο... είδαλο σαν παιδάκι, αυτή ήταν η Νάντια Κομανέτσι. Η τεράστια Νάντια Κομανέτσι. Ακριβώς. Ασχολήθηκε. Μόνη μου. Μόνη σου. Το χωριό καταλαβαίνετε πως είναι. Δεν μπορεί να... προφανώς, ναι. Εντάξει, είναι κάτι που ακόμα έτσι με τσιμπάει κάπου μέσα μου όταν βλέπω αθλητές και ανεβαίνουν. Δηλαδή, για να καταλάβω, αυτό που έκανες είναι αυτό που πολλά παιδιά κάναμε. Καθόσουν και έβλεπες, ξέρω εγώ, την Νάντια Κομανέτσι και προσπαθούσες να αντιγράψεις αυτά που έκανε. Τα έκανα. Τα έκανες. Ήμουν ταλέντο, θέλω να σας πω. Okay. Θα ήσουν καλή αθλήτρια, δηλαδή. Ήσουν καλή αθλήτρια. Ήμουν. Και το κουβαλάς αναποθυμένο αυτό. Ναι, ξέρεις, λίγο πιο πριν σου είχα πει για εκείνο το δώρο που περιμένω όλη την εβδομάδα να σου δώσω. Mm-hmm. Το θυμάσαι? Θέλω να κοιτάξεις εκείνη την οθόνη, γιατί η Νάντια Κομανέτσι θέλει κάτι να σου πει. Hi Paola, this is Nadia Comaneci, and I am in a gym where many years ago all my dreams came true. I'm glad to hear that I was a big inspiration to you to do sports, but you are a famous singer, you had amazing success in your career, and I'm hoping that you will be an inspiration for all the young generation who are dreaming to be like you. Wish you good luck. Δεν είμαι σίγουρος ότι άκουσες ούτε λέξη. Θα στο δώσουμε το βίντεο να το πάρεις μαζί σου. Δεν θα είναι όντως. Όχι, είναι μια φίλη μας που μοιάζει. Αυτό το πρόσωπο περίμενα να δω όλη την εβδομάδα. Δηλαδή αυτή την αντίδραση. Εντάξει, είστε... Ναι, ναι. Και λίγα λες, πες κι άλλα. Μπορεί σιγά σιγά να αρχίσω να μιλάω τώρα. Ίσως έπρεπε να το δείξω από την αρχή. Μπορείς να καταλάβεις, γνωρίζοντας ότι, γιατί τα ήξερα όλα αυτά που σου ρωτούσα τόση ώρα, γνωρίζοντας πόσο μεγάλη αγάπη είχε στον αθλητισμό και ειδικά στην Νάντια Κομανέτσι, και είχαμε καταφέρει να πάρουμε αυτό από την Νάντια Κομανέτσι, την οποία... Είναι φίλη σας? Όχι, δεν είναι. Δεν θα έλεγα ότι είναι. Ο Στάθης έκανε προπονήσεις παλιότερα. Παλιά, ναι. Αλλά δεν έπιασαν. Ψέματα, αλλά δεν είχαν ιδιαίτερο αποτέλεσμα, όπως βλέπεις. Κέρδιζε το φαγητό. Και ήταν τότε που αποφάσισε και η ίδια να παρατήσει τη γυμναστική. Αλλά παρόλα αυτά, μπορείς να δεις τη θέση μας όταν το έχουμε αυτό στα χέρια μας. Με καταλαβαίνεις, ελπίζω τώρα που έλεγα, πόσο πολύ περιμένουν να έρθει η στιγμή να σου το δείξω. Εντάξει, τώρα δεν το πιστεύει κανείς, νομίζω αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω. Ακόμη θα το δω και μετά. Θα πρέπει να το δεις για να δεις τι είπε η Νάντια Κομανέτσι για σένα, γιατί σε παρακολουθούσα την ώρα που έπαιζε το βίντεο, δεν άκουσες, δεν πρόσεξες λέξη. Προσπαθώ να καταλάβω αν είναι όντως αυτή βασικά. Μπορεί να μου κάνουν πλάκα, ρε παιδί μου, και δεν έβαλα το πρόσωπό της. Και ήταν καταπληκτική η πρώτη στιγμή όταν είδα το βίντεο. Κάνουμε καλές μεταμφιέσεις. Αλλά όχι τόσο καλά. Πάμε σε μουσική. Χάρισε της ένα τραγούδι, μια που ήταν η έμπνευσή σου και το πρότυπό σου. Εντάξει, θα έρχομαι και άλλες φορές στην εκπομπή σας χωρίς να φαίνομαι, θα κάθομαι εκεί βέβαια. Με χαρά. Πάμε. Πάμε. που ζουν κοντά μου. Τους κοιτάζω, τους αγγίζω, τους μιλώ, τους ανοίγω την καρδιά μου. Μα ο καθένας ταξιδεύει μοναχός μες στην άγνωστη ψυχή του. Ο καθένας στη δική του ξενιτιά πολεμάει για τη ζωή του. Η δική μου ξένη είναι η αγαπημένη. Ζουνε μακριά κι από μακριά αγαπάνε. Έτσι μεγαλώνει ο κόσμος και η καρδιά και θυμόμαστε όπου πάμε. Μα ο καθένας ταξιδεύει μοναχός μες στην άγνωστη ψυχή του. Ο καθένας στη δική του ξενιτιά πολεμάει για τη ζωή του. Η δική μου ξένη είναι η αγάπη μου. Να διαβάσουμε τώρα ένα πολύ όμορφο μήνυμα από την Αγγελική. Σε είδα που με κοιτούσες, γι' αυτό γύρισα κατευθείαν σε εσένα. Οι άνθρωποι, λέει, είναι η άβρα τους, η ενέργειά τους, τα μάτια τους. Και στην τελική, εάν ένας καλλιτέχνης μιλάει στην ψυχή σου, τα υπόλοιπα είναι περιτά και ανούσια. Μου άρεσε πολύ. Νομίζω ότι τα. Η φίλη μας ή? Η Αγγελική. Η Αγγελική. Τα λέει όλα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, είχες δηλώσει σε μια συνέντευξη και πάντα όλα αυτά με ένα ερωτηματικό, αν τυχόν υπάρχει κάποια ανακρίβεια να μου το πεις, ότι είχες θυμώσει όταν κάποιοι συνεργάτες σου τσιγκάνοι είχαν εισπράξει ρατσιστική συμπεριφορά. Ισχύει το περιστατικό? Ή δεν πρέπει να είναι ένα συγκεκριμένο περιστατικό, πρέπει να είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο αυτό, θα έλεγα. Να ξεκινήσουμε δηλαδή. Ναι. Ναι. Καταρχάς, να σας πω πως είχα δηλώσει πως είμαι τσιγκάνα. Από τη στιγμή που έφυγε ο μπαμπάς μου, αποκάλυψα όλη την αλήθεια. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Στο λόγο της τιμής μου, ορκίζομαι στο Θεό μου που προσέχει την οικογένειά μου. Ότι τι? Κανείς. Εννοείς ότι δεν είσαι τσιγκάνα, αυτό εννοείς? Κανείς, ούτε η μητέρα μου, το πατέρας μου. Ναι, οκ. Αυτό δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία, αν θέλεις την προσωπική μου άποψη. Έχω ακούσει τόσα πράγματα. Δεν θα φανέρωνα ποτέ. Ναι. Λοιπόν, από μικρή ήμουν επαναστάτρια. Υποστήριζα πάντοτε ότι ένιωθα πως βάλετε από οτιδήποτε. Ήθελα να είμαι κοντά του και το έκανα. Είτε στο χωριό μου είναι ένας αλκοολικός, είτε είναι ένας φίλος μουσικός τσιγκάνος και δέχεται τον ρατσισμό. Απλά τα λέμε τώρα, αλλά είναι πολύ πιο σοβαρά. Μα έτσι πρέπει να τα λέμε. Πώς να τα λέμε, δηλαδή. Ναι. Φυσικά είναι σοβαρά, αλλά έτσι πρέπει να τα λέμε. Πώς να τα λέμε, ανθρώπινα απλά. Ναι, ναι. Όπως βγαίνουν. Okay. Πω. Σε δυσκολεύει λίγο το θέμα αυτό. Όλα με δυσκολεύουν. Κάτσε, πες μου κάτι, καταρχήν ενημέρωσέ με λίγο για κάποια πράγματα. Είπες λίγο πιο πριν, κατάλαβα ότι εννοούσες ότι θέλεις να διευκρινίσεις ότι δεν είσαι τσιγκάνα και ότι άκουσες πολλά. Τι εννοείς, τι άκουσες δηλαδή? Μήπως να μην την κάνουμε τελικά αυτή τη κουβέντα? Τώρα όμως είναι λίγο αργά για αυτό. Ωραία. Τόσα χρόνια λοιπόν, πριν χρόνια δήλωσα ότι είμαι τσιγκάνα. Ναι. Έστω από την πλευρά του μπαμπά μου, γιατί ο μπαμπάς μου ήταν ο μόνος που δεν θα θύμωνε σε αυτή τη δήλωση που είχα κάνει. Η μαμά μου οριόταν λοιπόν για αυτό που είπα, αν και θα έπρεπε να το περιμένει αφού γνωρίζει ποιο είναι το παιδί της. Είπα στον μπαμπά μου λοιπόν πως να ξέρεις δήλωσα πως είμαι τσιγκάνα. Εσύ του είπες για να κάνεις εντύπωση, για να πας κόντρα σε κάτι, για να δεις τι θα σου πούνε. Ακριβώς. Θεωρούσα, δεν μπορώ να τα φανερώσω και όλα. Θεωρούσα πως αφού εγώ ως ψυχή έχω τη δική μου δυναμική, κάνω τη δική μου αίσθηση λοιπόν έξω, καλό είναι να νομίζουν πως είμαι μία από αυτούς που χλευάζουν. Οπότε αυτό που μου λες είναι ότι σε είχε οδηγήσει η ρατσιστική συμπεριφορά, η αντιμετώπιση που δέχτηκαν οι συνεργάτες σου και φίλοι σου, αυτό σε είχε οδηγήσει στο να κάνεις αυτή τη δήλωση? Ήμουνα πάρα πολύ, αρκετά μικρή όταν το έκανα αυτό. Με την ίδια λογική δηλαδή που για τον υποτιθέμενο φανταστικό αλκοολικό που έλεγες λίγο πιο πριν από το χωριό σου, θα δήλωνες ότι είσαι... Θα μπορούσα να υποδίωμαι σε ένα μέρος που δεν με γνωρίζουν και θα έβλεπα το χλεβασμό απέναντι στον αλκοολικό. Θα έλεγες μη το χλεβάζει και εγώ υποδίωμαι την αλκοολική. Μάλιστα. Με αυτή τη λογική έγινε λοιπόν αυτή. Και τι άκουσες μετά από αυτή τη δήλωση δηλαδή? Και τι δεν άκουσες? Και ακούω μέχρι σήμερα. Τι, ρατσιστικά... Αν μπορούσα, αν δεν είχε συμβεί αυτό με τον μπαμπά μου, δεν θα φανέρωνα ποτέ πως δεν είμαι τσιγκάνα τελικά. Το έκανα αυτό επειδή είχα ακούσει μετά από 3 μέρες αφού είχε φύγει, ξεκίνησε το ταξίδι του για τον Παράδεισο, το λιοντάρι μου, είχα ακούσει να λένε... Επειδή ήρθαν στο χωριό ομάδες από πολιτιστικούς συλλόγους και τα λοιπά, μουσική, παίξανε, μυρολόι παίξανε, χορέψανε οι ομάδες που είχε ο μπαμπάς μου και έκαναν διάφορα, τέλος πάντων, μην πω όλη την ιστορία του μπαμπά μου τώρα. Χορέψανε θρακιώτικα, οτιδήποτε, για να τιμήσουν τον μπαμπά μου που ήταν ο αρχηγός τους, ας πούμε. Άκουσα λοιπόν να λένε πως εμείς ως τσιγκάνοι έχουμε το έθιμο να παίζουμε βιολιά, νταούλια και δεν έχουμε κηδεία, αλλά γλέντι, γιορτή, ξέρω εγώ τι. Εντάξει, λέω κάπου εδώ, είπα στον εαυτό μου, τελειώνει το παραμύθι με την τσιγκάνα. Πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη από την οικογένειά σου που τους άλλαξες ταυτότητα. Και το ανασκεύασε τη δήλωση. Την έκανε τη δήλωση στην αρχή. Σήμερα όμως ακούω. Καλά. Τι κάνει τώρα? Απαρνείται, ας πούμε. Καλά, θα μου επιτρέψεις. Δεν υπάρχει. Αν και είναι, έτσι, αισθάνομαι ιδιαίτερα προσωπικό σου θέμα, θα μου επιτρέψεις να πω ότι. Δεν ξέρω. Τα βρίσκω λίγο ανοησίως όλα αυτά τα πράγματα, με την έννοια ότι. Δεν τα λέω κι εγώ σωστά σήμερα. Όχι, μια χαρά τα λες. Δεν τα λέω σωστά. Όχι, δεν το κάνω από ευγένεια επειδή είσαι εδώ. Πρέπει να σου πω ότι ακόμα και αυτή η συστολή, γενικότερα σε όλη την εκπομπή, αλλά και ειδικά τώρα σε αυτό το θέμα, για μένα λέει πολύ περισσότερα από πολλά λόγια που θα μπορούσες να πεις. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η συστολή. Μιλάει αυτή η συστολή. Το κόμπιασμα μιλάει. Εγώ τουλάχιστον το ακούω. Έχω ακούσει και την ενόχληση και το πόσο σε έχει πληγώσει η συμπεριφορά που εισέπραξαν οι φίλοι σου και οι συνεργάτες σου. Έχω καταλάβει το λόγο για τον οποίο έκανες αυτή τη δήλωση. Έχω καταλάβει το λόγο για τον οποίο στη συνέχεια ήθελες να την πάρεις πίσω αυτή τη δήλωση. Και έχω καταλάβει ότι δεν συμφωνείς καθόλου με όλους αυτούς που φέρθηκαν όπως φέρθηκαν στους φίλους σου, αλλά και με όλους αυτούς που είπαν όλα όσα είπαν σε σένα όταν εσύ δήλωσες ότι είσαι τσιγκάνα. Γι' αυτό λέω ότι όλα αυτά είναι ανοησίες. Είμαστε άνθρωποι. Γενικότερα θεωρώ ότι ο ρατσισμός είναι μακράν η μεγαλύτερη ανοησία του ανόητου αυτού είδους που λέγεται άνθρωπος. Είναι αδιανόητα ανόητο. Δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη για να το περιγράψω πραγματικά. Γιατί όποιο και να είναι το περιτύλιγμα, άσπρο, μαύρο, κόκκινο, φτωχό, πλούσιο, ομοφυλόφιλο, όποιο και να είναι το περιτύλιγμα, μέσα η ψυχή έχει τους ίδιους πόνους, τις ίδιες αγωνίες, τους ίδιους φόβους, τις ίδιες ελπίδες. Το σώμα πονάει με τον ίδιο τρόπο, η καρδιά πονάει με τον ίδιο τρόπο. Τα γονίδια είναι τα ίδια. Τα γονίδια, ακόμα και επιστημονικά, είναι τα ίδια, και αυτά είναι τα πράγματα που μας ενώνουν. Αλλά τελείως ανόητα εμείς επιλέγουμε να εστιάζουμε στα πράγματα που μας χωρίζουν ή να, πολλές φορές να μην υπάρχουν και να τα δημιουργούμε από μόνοι μας. Γιατί πρέπει να εκτονώσουμε έναν θυμό που έχει προέλθει από μεγάλη συζήτηση. Άστο. Αλλά μην νιώθεις ότι η συστολή σου αυτή, τέλος πάντων, είναι μειονέκτημα. Σκέφτομαι πολλά πράγματα μαζί. Σκέφτομαι ανθρώπους βασικά. Τι πρέπει να πω, τι δεν πρέπει να πω, ποιον θα στεναχωρήσω, ποιον. Μην το πολύ σκέφτεσαι. Είναι κακό πράγμα αυτό που κάνεις στον εαυτό σου, να ξέρεις. Δεν είναι καλό. Ναι, είναι κακό. Το κάνω πάντοτε. Μην το πολύ σκέφτεσαι, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε και τίποτα περισσότερο γι' αυτό το θέμα. Εκτός αν θέλεις εσύ να πεις κάτι περισσότερο. Όχι, δεν θέλω. Οκ, ας το αφήσουμε εδώ και ας αφήσουμε την φίλη σου, την Ματούλα, που έχετε αγαπηθεί από ό,τι έχω καταλάβει. Έχετε συμπαθήσει πολύ ιδιαίτερα η μία την άλλη, την οποία και εμείς την λατρεύουμε επίσης, και καλλιτεχνικά, αλλά και έτσι και από αυτό το βίντεο που θα δούμε τώρα, έτσι, πολύ ωραίος άνθρωπος, πολύ έτσι έξω καρδιά, με πολύ ωραίο τρόπο να λέει δύο λόγια για σένα και να σου χαρίζει και ένα τραγούδι. Για να πάμε. Τι να πω για αυτό το κορίτσι, τι να πω για την Πάολα. Την Πάολα τη γνώρισα πριν πάρα πολλά χρόνια σε ένα πολύ άσχετο μαγαζί που βρέθηκα πάρα πολύ άσχετα, βαριόμουνα φρικτά, ήμουνα έτσι, και ξαφνικά ακούω τη φωνή της και κάνω... Η φωνή της με συγκίνησε πάρα πολύ. Μέσα στα χρόνια γνωριστήκαμε με την Πάολα. Είναι πολύ περισσότερα τα πράγματα που μας ενώνουν παρά αυτά που φαινομενικά μας χωρίζουν. Είναι μια πολύ καλή μου φίλη και ένας άνθρωπος που με συγκινεί βαθιά. Πάολα, σε αφιερώνουμε με τον Ντός στο επόμενο τραγούδι. Το τρελόπεδο. Πολύ αληθινό παιδί φαίνεται. Έτσι, αυτή την αίσθηση έχω. Τι βάζεις μουσική εσύ? Βάζω μουσική γιατί πρέπει να... Κάθε φορά στο Βινύλιο το ίδιο πράγμα λέμε, αλλά πρέπει να πάμε και κάποια στιγμή σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν θα επιστρέψουμε θα έχουμε ακόμα περισσότερη μουσική. Θα έχουμε έναν ακόμα φίλο σου που θέλει να σε χαιρετήσει. Θα έχουμε τις φωτογραφίες των φίλων μας που παρακολουθούν την εκπομπή. Αλλά κυρίως έχουμε τη μουσική. Την Kate Bush τη γνωρίζεις? Δεν είναι κακό να μην τη γνωρίζεις. Δεν είναι ερώτηση παγίδα. Αν τυχόν δεν τη γνωρίζεις παρόλα αυτά, θα ήθελα έτσι από αυτή την εκπομπή να σου πω να ασχοληθείς. Τι πράγμα? Ναι. Λέω κάτι okay. Θα ήθελα να ασχοληθείς με την Kate Bush, με την οποία θα πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Εντάξει, Αντώνη μου. Εντάξει, Παόλα. Μάλιστα. Χαίρομαι που τα συμφωνήσαμε. κλείσανε σε κούφια λόγια. Κι οι δυο λεβέντες για δυο κουβέντες είναι στο χώμα, είναι στο χώμα. Ξένα σμίξανε κι οι δυο τραβήξανε λάζο μαχαίρι. Άπιστε βρίσανε κι ύστερα στήσανε ψηλά το χέρι. Κι οι δυο λεβέντες για δυο κουβέντες είναι στο χώμα, είναι στο χώμα. Και που λες, τη ρωτούσαμε τόση ώρα, παίζοντας για τον ρατσισμό και αυτά που χωρίζουν τους ανθρώπους, και προσπαθούσε να πει η κοπέρα, να το τραγούδι και κλείσαμε. Αυτό, να το τραγούδι και κλείσαμε ακριβώς. Και μιλούσαμε για τον ρατσισμό, λοιπόν. Ναι. Αυτό τα είπα όλα, μάλλον. Εγώ ξαναβάζω Kate Bush για να δούμε τις φωτογραφίες. Ξέρεις, το κάνουμε αυτό στο Βινύλιο. Μας αρέσει πάρα πολύ. Βλέπουμε τους φίλους μας την ώρα που μας παρακολουθούν στα σπίτια τους. Μπαίνουν στη διαδικασία κάποιοι από αυτούς και μας στέλνουν τις φωτογραφίες τους. Να πάμε στον υπολογιστή μου. Να τι. Τα κορίτσια. Εδώ τη γατούλα. Φοβερή φωτογραφία αυτή. Εδώ έχουμε και δημιουργικό τίτλο. Παοκάρα. Κεφαλός αητός. Μικρή, μεγάλη. Τι ωραία, τι ωραία. Το λατρεύω αυτό το κομμάτι της εκπομπής. Και λίγο ποτάκι, εντάξει, και κιθάρα, οκ. Τι λίγο. Αυτές. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να είναι από τις λίγες εκπομπές οι οποίες παρακολουθούν τους τηλεθεατές τους και όχι το αντίστροφο. Μόνο το αντίστροφο. Απόλυτο δίκιο έχεις. Να δούμε και έναν άλλο φίλο σου, που είναι και δικός μας φίλος και τον αγαπάμε πάρα πολύ. Τον Κώστα, ο οποίος και αυτός θέλει να πει δύο λόγια για σένα. Πιστεύω δεν έχω δει άνθρωπο που να έχει μεγαλύτερη αποδοχή από τους ανθρώπους στο χώρο του, πιο πολύ από την Πάολα. Ράπερς, ροκάδες, τραγουδιστές της κλασικής μουσικής, του ρεμπέτικου, του ελαφρού λαϊκού τραγουδιού, του βαριού λαϊκού τραγουδιού. Όλοι θα περάσουν από το μαγαζί για να εκφράσουν το θαυμασμό τους και έτσι την αποδοχή τους στο ταλέντο της Πάολα. Νέοι καλλιτέχνες που θέλουν πάρα πολύ τη γνώμη της και πηγαίνουν στο καμαρίνι και αυτή με τόση γενναιοδωρία και τόση κατανόηση τους κοιτάει στα μάτια και νιώθει τόσο πολύ την αγωνία τους που είναι νέα παιδιά και θέλουν να πετύχουν πράγματα. Δεν είναι τυχαίο ότι από τον άνθρωπο που δουλεύει έξω από το μαγαζί, το παρκαδόρο, μέχρι το μαέστρο, το μαγαζάτορα που θα δουλεύει, τον επιχειρηματία κάθε χρονιά, πίνουν νερό στο όνομά της. Την αγαπούν πάρα πολύ γιατί και αυτή τους αγαπάει και τους το αποδεικνύει. Είναι πολύ καλή ακροατής, μπορεί να είναι πολύ καλή φίλη. Αυτή η αγάπη που έχει για τον κόσμο, για τη δουλειά της, σε συνδυασμό με το ταλέντο και αυτή την ενέργεια που βγαίνει με μια μορφή ανεμοστρόβιλου πάνω στη σκηνή, συνθέτουν το φαινόμενο Πάολα. Πάντα ερωτευμένος μαζί σου, σε φιλό. Σπουδαίος ηθοποιός και καλό παλικάρι. Και τα δύο. Από το στόμα μου τα πήρες και τα δύο. Και τους στέλνουμε και εμείς την αγάπη μας και τα φιλιά μας και τους χαιρετισμούς μας, Κώστα. Και αυτό που είπες στην αρχή είναι όντως έτσι. Είναι αυτό το φαινόμενο αυτής της καθολικής αποδοχής, ακόμα και από ανθρώπους, και μέσα σε αυτούς είμαστε και εμείς, που δεν έχουν σχέση. Τυπικά, τέλος πάντων, με την μουσική. Ναι, δεν έχουν σχέση. Παρόλα αυτά, έτσι ακριβώς όπως το είπε ο Κώστας, υπάρχει αυτή η καθολική αποδοχή, κάτι το οποίο είναι σπάνιο. Δεν το συναντάς εύκολα. Καλά, και εγώ δεν έχω σχέση με τη μουσική μου. Έχω σχέση με τους ανθρώπους απλά. Σε ό,τι αφορά τη μουσική σου, ήθελα να σε ρωτήσω, επιλέγεις, έχεις λόγο στα τραγούδια, στους στίχους, αν κάτι δεν σου αρέσει? Κανονικά ναι, τόσα χρόνια δεν το έκανα, ναι. Και αυτό θα σας φανεί ίσως περίεργο, δεν με ενδιέφερε. Με ενδιαφέρει ό,τι γίνεται on stage. Θα μου πείτε, μα πώς γίνεται αυτό, αυτή είναι η δουλειά σου, δεν σε νοιάζει η δισκογραφία σου? Σας μιλώ ειλικρινά, δεν με ενδιέφερε. Τελευταία άρχισα να ασχολούμαι. Οπότε αυτό που λες, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ότι χρησιμοποιείς με την καλή έννοια την μουσική ως μέσο για να επικοινωνήσεις ζωντανά με τον κόσμο. Ακριβώς. Και για σένα περισσότερη σημασία είχε και συνεχίζει να έχει αυτή η επικοινωνία με τον κόσμο παρά η μουσική αυτή καθ' αυτή. Ακριβώς. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αλλά τώρα τελευταία έχεις αρχίσει να ασχολείσαι. Δηλαδή, αν ένας στίχος δεν σου αρέσει, θέλεις να αλλάξει. Ναι, ναι. Έχεις μπει στη διαδικασία να γράψεις εσύ είτε μουσική είτε στίχο? Έχω γράψει πιο παλιά. Και? Και όλα καλά. Όλα καλά. Κυκλοφορούν κάπου έξω. Ναι. Είναι κάτι που θέλεις να το κάνεις στο μέλλον πιο... Όχι, εντάξει. Αν μου βγει, ξανά θα το κάνω. Αλλιώς με ενδιαφέρει να τραγουδώ. Εάν σου δίνω την ευκαιρία να πεις μάλλον σε οποιονδήποτε συνθέτη, τραγουδοποιό, οτιδήποτε, να γράψει ένα τραγούδι για σένα, ποιον θα διάλεγες? Δύσκολο τώρα είναι αυτό. Το ξέρω. Το ένα είναι, πες 10, δεν πειράζει. Αγαπώ πολλούς. Με έχουν βρει αρκετοί στιχουργοί, όπως ο Γρίτσης, ο Γιαννόπουλος, ο Παπα-Νικολάου, ο Θάνος. Έχω αρκετούς. Έχεις ωραίες συνεργασίες. Και ποια έχεις συνεργασία αποθυμένο? Όχι, δεν έχω. Δεν έχεις? Δεν έχω. Αλλά είσαι... Γενικά δεν έχω αποθυμένα, αν εξαιρέσουμε αυτό με τη γυμναστική, λοιπόν, και μου κάνατε το δώρο σήμερα. Γενικά δεν έχεις αποθυμένα στη ζωή σου? Δεν έχω. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Από παιδί δεν είχα. Γιατί και αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο. Σημαίνει ότι τα πράγματα που πραγματικά σε εξέφραζαν και αγαπούσες, τα κυνήγησες και τα έκανες πραγματικότητα. Σου είχα ζητήσει, και θα ήθελα να πάμε έτσι, όσο η ώρα είναι και περασμένη σιγά σιγά, θα ήθελα να πάμε σε περισσότερη μουσική. Σου είχα ζητήσει μια προσωπική χάρη, και πρέπει να το πω και για τον φίλο μας τον Γιάννη, αλλά και για σένα, ότι είναι της τελευταίας στιγμής αυτό. Δεν έχει γίνει η κατάλληλη πρόβα. Το κάνεις μόνο και μόνο για χατήρι μου. Έτσι, γιατί... Ας με συγχωρήσουν οι κριτικοί. Θα μπορούσα να έχω το τηλέφωνό μου. Θα πάρεις κάποιον τηλέφωνο? Όχι, ναι. Θα το χρειαστώ. Βεβαίως, ναι, το τηλέφωνο. Αυτό που έλεγα, λοιπόν, δεν έχει γίνει κατάλληλη πρόβα, αλλά για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να τον εξηγήσω, αλλά για κάποιο λόγο, όταν είπαμε ότι θα κάνουμε αυτή την εκπομπή, μου γεννήθηκε η επιθυμία να ακούσω πολύ από την Πάολα να ερμηνεύσει ένα αγαπημένο μου, το ήταν μια φορά, του Ξηλούρι, το οποίο δεν ξέρω, έχω... Αγαπημένο όλων. Ναι, έχω μια τρέλα με αυτό το κομμάτι. Κάτι μου κάνει, κάτι μου συμβαίνει. Και ενώ δεν έχει γίνει κατάλληλη πρόβα. Τι Είναι η ευκαιρία να τραγουδήσει λίγο. Όχι, δεν θα τολμήσω να κάνω κάτι τέτοιο. Από μέσα μου θα σιγοτραγουδήσω. Η συστολή που έχεις εσύ στο λόγο, για πολύ πιο πρακτικούς λόγους βέβαια, την έχω απόλυτα εγώ στο τραγούδι, γιατί θα καταστρέψω τα πάντα. Εσύ στο λόγο δεν είσαι φάλτσα. Εμείς στο τραγούδι είμαστε φάλτσοι. Πώς να γίνει τώρα. Και είναι λίγο το φάλτσο. Πρέπει να εφευρεθεί μια άλλη λέξη για να περιγράψει τι ακριβώς είμαστε στο τραγούδι. Οπότε σε ευχαριστώ πολύ που το κάνεις αυτό έτσι χωρίς πρόβα. Γιάννη, σε ευχαριστώ. Μας έχεις ζαλίσει με τη φλιαρία σου, ήθελα να σου πω. Πολύ, πολύ ώρα τώρα ήθελα να σου το πω αυτό. Αλλά τέλος πάντων. Κρατιέσαι, ναι, αλλά τα καταφέρνεις. Πάμε, ήταν μια φορά. Ήτανε μια φορά, μάτια μου, και να καιρό, μια ομορφή κυράρχοντισσα να σε χαρώ. Μια μικροπαντρεμένη κόρη ξανθή, τον κυρί της προσμένη βράδυ πρωί, και ένα Σαββάτο βράδυ, καλέ, μια Κυριακή, τον ήλιο, το φεγγάρι, καλέ, ευχαριστώ. Που να είχε γίνει και πρόβα δηλαδή. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Ωραία. Συγγνώμη αν κάτι... Που να άκουγες εγώ πόσο τραγουδός από μέσα μου. Πόσο συγγνώμη πρέπει να ζητήσω. Δεν είναι και τόσο παρήγορο αυτό. Όχι, η σύγκριση, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν κολακεύει και πολύ. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε σιγά σιγά προς το τέλος. Βερονίκη, θα μας μεταφέρεις το κλίμα προς το τέλος σιγά σιγά. Ναι, συγχαρητήρια στην Πάολα για όλα. Πιο κοντά στο μικρόφωνο έχει την κοπή. Συγχαρητήρια στην Πάολα για όλα, μάλλον από άλλο καλύτερο πλανήτη από το δικό μας έχει έρθει. Ό,τι και να τραγουδήσει, το τραγουδάει καταπληκτικά. Γενικά πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Δεν έχω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Ναι. Στάθη, Αντώνη, είμαστε στο φινάλε. Οι τελευταίες σου περίφημες κουβέντες. Εγώ θα πω τελευταίες περίφημες κουβέντες. Η Παόλα θα πει τελευταίες περίφημες κουβέντες. Πριν δώσω το λόγο στην Παόλα. Δεν θα κλείσουμε με τραγούδι. Θα κλείσουμε φυσικά με τραγούδι και με μουσική. Ελπίζω να μην έχουμε ξεχάσει τίποτα από όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει. Νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα. Ποιο θα ήταν το τραγούδι, γιατί έχει σημασία, αισθάνομαι αυτό στη σημερινή εκπομπή, ποιο θα ήταν το τραγούδι που θα διάλεγες ως τελευταίο και για ποιο λόγο? Άνθρωποι μονάχοι. Περίμενα και το καράβι, ξέρεις ότι θα μου πεις. Δεν θα σου. Όχι, ναι, όχι, εγώ σου είπα τι περίμενα, δεν σημαίνει. Εσύ ό,τι πεις. Το άνθρωποι, για ποιο λόγο? Γιατί μου αρέσει πολύ. Σου αρέσει το συγκεκριμένο κομμάτι. Πέρα από αυτό, αισθάνεσαι ότι ζούμε σε μια εποχή. Πέρα από αυτό. Αισθάνεσαι ότι ζούμε σε μια εποχή που... υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. Μα τι φέραμε αυτό το κορίτσι απόψε εδώ. Γιατί το λες? Αφού είναι να τα λέμε μόνοι μας. Ερώτηση κάνω. Ακριβώς. Αυτός είναι ο λόγος που διαλέγω να είναι το τελευταίο τραγούδι, το άνθρωποι μονάχοι. Ωραία. Να σου πω, θέλω πολύ να σε ευχαριστήσουμε. Μέσα από την καρδιά μας, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη και όμορφη βραδιά μαζί σου. Πολύ χαρήκαμε που κάναμε αυτή την εκπομπή και ελπίζουμε να πέρασες κι εσύ το ίδιο καλά. Έχω ένα τελευταίο δώρο. Είδες, θα το ξεχνούσα. Έχω μια πληροφορία ότι. Ισχύει. Είναι παράξενο δώρο. Μας έδειξαν αυτά τα παράξενα δώρα που μπορείτε να μην έχουν καμία σημασία. Όταν ήσουν μικρή, ο παππούς σου σε έστελνε σε καθημερινή βάση να αγοράσεις το ριζοσπάστη. Γιατί δεν το λέει με ενθουσιασμό. Θα το πάρουμε πίσω το δώρο. Όταν όμως οι συγγενείς ήταν βασιλόφωνες, την ψώνιζε πάρα πολύ, διότι ήταν οικογένεια κομμουνιστών. Να τα λέμε κι αυτά. Έτσι δεν είναι? Όσο παράξενο και να φαίνεται, μπήκαμε στη διαδικασία να σου κάνουμε αυτό το δώρο. Είναι το πρώτο φύλλο του Ριζοσπάστη. Τώρα αλήθεια. Ναι, αλήθεια. Είναι το πρώτο φύλλο του Ριζοσπάστη. Και δεν ξέρω πώς, γιατί, αλλά όταν διαβάσαμε αυτή την πληροφορία, θέλαμε να σου φτιάξουμε αυτό. Γιάννη, κυρίως γι' αυτό βρίσκεσαι εδώ, το καταλαβαίνεις. Για να μεταφέρεις τα δώρα. Ο δωροθέτης. Οπότε αυτό είναι το τελευταίο δώρο για μας. Για όλα τα όμορφα, έτσι, μουσικά δώρα που μας έκανες σήμερα στην εκπομπή, για αυτή την καταπληκτική ψυχή και για αυτές τις όμορφες ερμηνείες. Θα το ξαναπώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη που δεν ήμουν καλή συνομιλήτρια. Ήσουν πάρα πολύ καλή συνομιλήτρια. Αυτό που είπε πριν ο Αντώνης, αναγκάζομαι να συμφωνήσω. Η σιωπή σου μερικές φορές μιλούσε πολύ περισσότερο από αυτούς οι οποίοι καμιά φορά θα το πω θα σκάσω, που έχω τη βάζουν λόγο. Και εγώ έχω να πω αυτό το οποίο οι τάξεις με αυτή. Ναι, και η σιωπή και η γλώσσα τους. Και η γλώσσα του σώματος και τα μάτια. Και τα μάτια επίσης. Και η συστολή έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και εσάς πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Ναι, καλό Πάσχα πρέπει να το πούμε. Δεν θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα στον αέρα, ούτε τη Δευτέρα, ούτε την Τρίτη. Και θα είμαστε από τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Αλλά ήσασταν για μια φορά ακόμα πολύ κοντά στο Βινύλιο, με πολύ ζεστασιά, και σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μας. Κλείνουμε λοιπόν με μουσική, την αγάπη μας. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι, σαν το ξεχασμένο στάχι. Ο κόσμος γύρω αδειός κάμπος, κι αυτής της μοναξιάς το θάμπος, σαν το ξεχασμένο στάχι. Άνθρωποι μοναχοί. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί, όπως του πελάου η βράχη. Ο κόσμος θάλασσα που απλώνει, αυτή σκυφτή βουβή και μονή. Ανεμοδαρμένη η βράχη, άνθρωποι μοναχοί. Σαν ξοκλήσια ερημωμένα, ξεχασμένα, άνθρωποι μονάχοι, σαν ξερόκλαδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ερημωμένα, σαν εσένα. Σαν και εμένα. Καλό βράδυ. Θα βάλω μουσική για να κλείσουμε. Καλό βράδυ.